Το θέατρο της Τετάρτης. Τα δημιουργημένα συμφέροντα του Ιάκυνθου Μπεναβέντε. Κομωδία Ανδρικέλων. Μετάφραση από τα ισπανικά Παντελή Πρεβελάκη. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Ντάνης Κατρανίδης, Κρισπίν. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Λέανδρος. Δημήτρης Αθανασόπουλος, Ξενοδόχος. Δημήτρης Χρυσομάλης, Αρλεκίνος. Νίκος Λυκομήτρος, Καπετάνιος. Δημήτρης Ντουνάκης, Καμαριέρης. Μπέτη Βαλάση, Κυρία Σιρίνα. Κλεός Κουλούδη, Κολομπίνα. Κόκα Στυλιανού, Λάουρα. Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρισέλα. Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Κύριος Φασουλής. Ντίνα Κόνστα, Κυρία Φασουλή. Άννα Αδριανού, Σίλβια. Δημήτρης Ζακυνθινός, Πανταλόνε. Νίκος Παπακωνσταντίνου, Ντοτόρος. Μουσική επιμέλεια Έλλης Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκου Χανιώτη. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Κώστα Μπάκα. Πριν μεταδοθεί το έργο, ακούστε μια εισαγωγή του μεταφραστή για τον συγγραφέα και το έργο του. Ιάκυνθος Μπεναβέντε γεννήθηκε το 1866 και πέθανε το 1954. Ισπανός θεατρικός συγγραφέας. Έγραψε μια διακοσαριά έργα, δράματα και κωμωδίες. Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1922. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός από τα δημιουργημένα συμφέροντα που δίδαξε το Εθνικό Θέατρο στα 1939 και από την Πικραγαπημένη που δίδαξε ο θείος του Δημήτρη Μιράτ στο Θέατρο Αθηνών στα 1962. Τα δημιουργημένα συμφέροντα παίχτηκαν πρώτη φορά στο Θέατρο Λάρα της Μαδρίτης το 1907. Ο συγγραφέας τα χαρακτηρίζει η κωμωδία Ανδρικέλων, όμως αυτό δεν σημαίνει πως υστερούν σε ψυχολογία. Τα Ανδρίκελα του Μπεναβέντε εκφράζουν ανθρώπινες σχέσεις και καταστάσεις, ακόμα και αιώνιες αλήθειες. Οι περιπέτειες του τυχοδιώκτη Λέανδρου και του υπηρέτη του, που ακούει στο όνομα Κρισπίν, κατάγονται από την νοβέλα Πικαρέσκα, ένα αντιηρωικό λογοτεχνικό είδος που ευδοκίμησε στην Ισπανία το 17ο αιώνα. Αυτός, ο Κρισπίν, δραπέτης από τα κάταργα όπου τραβούσε κουπί, είναι ο πρωταγωνιστής της κωμωδίας. Αυτός οργανώνει αγάλι-αγάλι πλήθος συμφέροντα, νόμιμα και παράνομα, γύρω από τον εαυτό του και τον αφέντη του. Το σύστημά του είναι απλό. Με μεγάλη πανουργία και αδίσταχτη εφευρετικότητα, ρίχνει την ελπίδα για δόλωμα στα θύματά του. Όλοι σαγηνεύονται. Ο ποιητής, ο στρατιώτης, ο έμπορος, η μεσήτρα, ακόμη και ο νομοδιδάσκαλος. Όταν ο αντικατοπτρισμός των ελπίδων διαλύεται, ο παμπώνυρος Κρισπίν και ο αφέντης του έχουν κιόλας στη λήξη τα πρόσωπα της κωμωδίας σε ένα δίχτυ από δημιουργημένα συμφέροντα. Όλοι προθυμοποιούνται τώρα να συμπράξουν με τους απατεώνες, ώστε οι αμαρτωλές προσδοκίες να γίνουν πραγματικότητα. Τα δημιουργημένα συμφέροντα θεωρούνται δικαίως ως το αριστούργημα του Μπεναβέντε. Εδώ τον νιώθεις πράγματι κύριο των μέσων του, σε ένα θεατρικό είδος που κατάγεται τόσο από την κομέντια Ντελάρτε, όσο και από τον Σέξπιρ, του Όνειρου, της Καλοκαιρινής Νύχτας ή του Όπως σας αρέσει. Τα Ανδρίκελά του μας δίνουν ένα αδέκαστο μάθημα για τα κίνητρα των ανθρώπινων πράξεων, αλλά χωρίς να κάνουν ηθικό κήρυγμα ή να εμπνέουν απεσιοδοξία. Ένας μεταδοτικός ίστρος στραντάζει την κωμωδία απ' άκρη σ' άκρη. Ο διάλογος είναι φίνος, εύστροφος και ψυχολογικά ακριβής. Το συμπέρασμα που συνάγεται από τη δράση μπορεί να φανεί κοινικό,
αφού η πανουργία και ο δόλος επικρατούν. Όμως δεν πρέπει κανείς να παραβλέψει πως την ίστατη ώρα η άδολη αγάπη του Λέανδρου για τη δουλτσινέα του εξαγοράζει και εξαγνίζει όλες τις αθλειότητες. Ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε και ακούστε με! Ελάτε, ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε και ακούστε με! Εδώ είναι η παράγκα της αρχαίας φάρσας. Εκείνης που σε φτωχικά χάνια ξαλάφρωσε τους στρατοκόπους από την κούρασή τους, που σε πλατείες απόμερων χωριών θάμπωσε τους απλοϊκούς ξωμάχους και που σε πολυάνθρωπες πολιτείες έκαμε να σμίξουν οι πιο παράτεροι θεατές, όπως στα Παρίσια, στο καινούριο Γιοφύρι, όπου ο Ταμπαρίνος από το πανηγυριώτικο πατάρι του έκραζε τους διαβάτες. Από τον κορδωμένο γιατρό που ανακρατούσε τα λογό του για να ξεζαρώσει μια στάλα το μέτωπό του, ακούοντας κάνα χωρατό από την εύθυμη φάρσα, ίσα με τον αλήτη που σκότωνε εκείνη την ώρα του ξεγελώντας την πείνα του με χάχανα, και τον ιερωμένο και την αρχόντισσα και το μεγάλο αφέντη μέσα στις καρότσες τους, και συνάμα την ξέγνιαστη κοπέλα και το στρατιώτη και τον πραγματευτή και το φοιτητή. Άνθρωποι κάθε λογής που σε κανέναν άλλο τόπο δεν θα μπορούσε να ανταμώσουν, μεταδίδαν ο ένας τον άλλον το κέφι τους, και πολλές φορές, πιότερο παρά από τη φάρσα, ο σοβαρός γελούσε βλέποντας τον ανοιχτό καρδοναγελά και ο σοφός το κουτεντέ. Και οι φτωχούλιδες βλέποντας να γελάνε οι αφεντάδες τους που είναι πάντα μουτρωμένοι, και οι μεγαλουσιάνοι βλέποντας τους φτωχούλιδες να γελάνε και καθησυχάζοντας τη συνείδησή τους με τη σκέψη, γελάνε και οι φτωχοί. Τίποτα μα θες, τίποτα δεν περνάει πιο γρήγορα από τη μια ψυχή στην άλλη όσο το γέλιο. Κάμποσες φορές η φάρσα ανέβηκε και σε πριγκυπικά παλάτια για την αναψυχή των παλατιανών, και δεν στάθηκε εδώ λιγότερο κεφάτη και ελεύθερη. Ήταν από όλους και για όλους. Από το λαό μάζεψε χωρατά, πονηριές και παροιμίες από εκείνη τη φιλοσοφία του Κοσμάκη που πάντα υποφέρει, γλυκένοντας τον πόνο του με την καρτερία των ταπεινών του αλωτινού καιρού, που δεν τα περίμεναν όλα από αυτόν εδώ τον κόσμο και που για τούτο μπορούσαν να γελάνε με τον κόσμο χωρίς μίσος ή πικρία. Η φάρσα λάμπρινε πιο ύστερα την ταπεινή καταγωγή της με τους άρχοντες του λόγου που την αγάπησαν. Ο Λοπεντεβέγκα, ο Σεξπύρος, ο Μολιέρος, σαν τα ερωτοχτυπημένα ρηγόπουλα του παραμυθιού, ανέβασαν τη σταχτοβούτα στο ψηλότερο θρόνο της ποίησης και της τέχνης. Δεν μεγαλοπιάνεται για τέτοια δοξασμένη ρίζα ετούτη εδώ η φάρσα, που από περιέργεια του ανήσυχου μυαλού σας παρουσιάζει ένας ποιητής του καιρού σας. Είναι μια φάρσα γκινιολέσκα, με θέμα παράξενο, χωρίς πραγματική υπόσταση. Σε λίγο θα δείτε πως ό,τι γίνεται εδώ δεν μπορούσε να συμβεί πουθενά. Πως τα πρόσωπα δεν είναι, μη δεν μοιάζουν με άντρες και γυναίκες, παρά με φασουλίδες ή κούκλες από χαρτόνι και πανί, με χοντρούς σπάγκους που τους βλέπεις στο μισόφωτο και ο πιο κοντόφθαλμος. Είναι τα ίδια γκροτέσκα προσωπία εκείνης της ιταλικής κομέντια ντελάρτε, όμως όχι τόσο διασκεδαστικά όπως τον παλιό καιρό, γιατί στα μεταξύ στοχάστηκαν πολύ. Ο συγγραφέας ξέρει καλά πως ένα τόσο πρωτόγονο θέαμα δεν είναι το πιο αντάξιο για ένα μορφωμένο κοινό του καιρού μας. Γι' αυτό επικαλείτε τόσο τη μόρφωση όσο και την καλοσύνη σας. Το μόνο που σας ζητά είναι να δείξετε μυαλό μικρού παιδιού, αν σας βολεί. Ο κόσμος δεν είναι γέρος και μορολογεί. Η τέχνη δεν το βάνει κάτω να γεράσει, και για να δείχνει σαν παιδί κάνει πως ψελίζει. Έτσι και εδώ τούτοι οι γέροι φασουλίδες θέλουν απόψε να σας διασκεδάσουν με τα παιδιαρίσματά τους. Μεγάλη πολιτεία πρέπει να είναι τούτη, Κρισπίν.
Όλα μαρτυρούν την αρχοντιά και τον πλούτο της. Δυο πολιτείες να λες, κύριε Άντρε, άμποτε να πέσαμε στην πιο καλή. Δυο πολιτείες, Κρισπίν. Έχεις δίκιο. Η παλιά και η καινούρια. Μια πολιτεία από κάθε μεριά του ποταμού. Μα τι έχει να κάνει εδώ ο ποταμός, η παλιοσύνη και η καινούριοσύνη? Λέω δυο πολιτείες, όπως σε κάθε πολιτεία του κόσμου. Μια για εκείνο που φτάνει με παράδοση και μια για εκείνο που φτάνει όπως εμείς. Πάλι καλά που φτάσαμε χωρίς μπλεξίματα με την αστυνομία. Και θα ήθελα να μείνω κάμποσο εδώ, γιατί. Απόκαμα να τρέχω στις στράτες του κόσμου. Α, με εγώ όχι. Γιατί φυσικό σαν το δικό μου που κρατά από το Λεύτερο Βασίλειο της Κατεργαρίας δεν στέργει να καθίσει πουθενά. Εξών, αν με ζωρίσουν να καθίσω στον πάγκο κανενός κάτεργο που είναι ντούρο κάθισμα. Μα τώρα, μια και πέσαμε σε αυτή την πολιτεία που είναι τρανό κάστρο καθώς φαίνεται, πρέπει σαν καλή στρατηγή να καταστρώσουμε ένα σχέδιο αν θέλουμε να το πατήσουμε με ωφέλεια. Με σπουδαία εφόδια κινήσαμε την εκστρατεία. Άνθρωποι είμαστε και με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Μα το μόνο μας κεφάλαιο είναι η μούρη μας. Δεν άφησες να πουλήσουμε και τα ρούχα μας που και κοψοχρονιά να τα δίναμε, τα βάναμε στο χέρι καμιά δεκάρα. Μωρέ, κάλλιο θα πουλούσα το τομάρι μου παρά ένα καλό ρούχο. Γιατί κατά που πάει ο κόσμος, ο άνθρωπος είναι αυτό που φαίνεται. Και πρώτο-πρώτο φαίνεται το ρούχο. Τι λες λοιπόν να κάνουμε, Κρισπίν? Σούρωσα από την πείνα και την κούραση. Και το μυαλό μου δεν δουλεύει πια. Τι άλλο παρά να δείξουμε ξυπνάδα και αδιαντροπιά. Γιατί δίχως αδιαντροπιά η ξυπνάδα δεν αξίζει τίποτα. Σκέφτηκα πως τα λόγια σου εσένα πρέπει να είναι μετρημένα και καμπανιστά για να περάσεις για σπουδαίος. Σου δίνω την άδεια να με καταχαιρίζεις κάπου-κάπου μπροστά στους άλλους. Σ' ό,τι σε ρωτούν θα αποκρίνεσαι με μυστήριο. Και όταν θα μιλάς από δικού σου, κάνε το βαρύ. Είσαι νέος με καλό παρουσιαστικό. Ήσαμε σήμερα, άλλο δεν έκανες παρά να σπαταλάς τα φυσικά σου χαρίσματα. Ήρθε ο καιρός να βγάλουμε ωφέλη από δάφτα. Αφήσου στα χέρια μου. Τίποτα δεν είναι συμφερότερο παρά να έχεις έναν άνθρωπο να τελαλίζει τα προσόντα σου. Γιατί η μετριοφροσύνη είναι κουταμάρα και η ακαταδεξιά λολάδα. Και με τις δυο χάνεται κανείς τον κόσμο. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε πραμάτια και η αξία μας κρέμεται από την καπατσοσύνη του πραγματευτή που μας πουλά. Εγώ σε βεβαιώνω πως και γυαλί να είσαι, το παίρνω απάνω μου να σε πουλήσω για διαμάντι. Τώρα ας τυπήσουμε εδώ στο ξενοδοχείο, γιατί το πρώτο πράγμα που μας χρειάζεται είναι ένα καλό στέκι. Στο ξενοδοχείο είπες? Και πώς θα πληρώσουμε? Αν είναι για τόσο λίγο να κιωτεύει, ας γυρέψουμε κανένα νοσοκομείο ή κανένα γυροκόμιο. Ή ας βγούμε στη Ζητιανιά αν περιμένεις βοήθεια από τους πόναψυχους. Ή ας πάμε να μολυθούμε στις στράτες να ληστεύουμε τους περαστικούς. Μα αν είναι να πορευτούμε κατά την πόρεσή μας, ξέρεις τι έχουμε να κάνουμε. Έχω κάτι συστατικά γράμματα για ανθρώπους σημαντικούς που μπορεί να μας βοηθήσουν. Ωραία, τα γράμματα αυτά, ξέσκισέ τα και πάψε να στο χάσεις, αφουγκαράς. Λες να παρουσιαστούμε στον κόσμο σαν άνθρωποι της ανάγκης, Όμορφο συστατικό, μα την πίστη. Την πρώτη φορά θα μας υποδεχτούμε κορτεζία. Θα μας πούμε πως το σπίτι τους είναι στον ορισμό μας. Όμως τη δεύτερη φορά που θα χτυπήσουμε την πόρτα τους, θα βγει ο υπηρέτης να μας πει πως ο αφέντης δεν είναι στο σπίτι και στην άλλη βίζητα. Μη δεν θα μας ανοίξουν. Έτσι είναι ο κόσμος, του πάρε και του δώσε. Τράβα μπόρσα, όπου για να πάρεις πρέπει πρώτα να δώσεις. Και τι έχω εγώ να δώσω? Τόσο λίγο εκτιμάς τον εαυτό σου? Το λοιπόν, ένας άντρας δεν αξίζει τίποτα. Ένας άντρας μπορεί να είναι στρατιώτης και με την αντριοσύνη του να κερδίσει μια μάχη. Μπορεί να είναι χαροκόπος ή σύζυγος και με γλυκά μαλακτικά να γιατρέψει καμιά αρχοντισά ή κανένα κορίτσι από σόι που πάει να σκάσει από το μαράζι. Μπορεί να είναι υπηρέτης κανενού παντοδύναμου αφέντη και τούτος να τον πάρει από καλού και να τον κάνει γαμπρό του και τόσα άλλα που δεν έχουν μετρημό. Για να ανέβει στη σκάλα, κάθε σκαλοπάτι είναι καλό. Μα όταν του λείπει το πρώτο σκαλοπάτι? Σου δίνω εγώ τις πλάτες μου να πατήσεις. Θα βλέπεις τον κόσμο από ψηλά. Και αν πέσουμε κάτω στο χώμα? Ας είναι και για τους δυο μας αλαφρό. Ξενοδοχείο! Ξενοδοχείο, η δέμοντα! Κανείς δεν αποκρίνεται! Μα τι φωνές είναι αυτές, δεν πρόλαβες καλά καλά να χτυπήσεις? Είναι ντροπή να μας κάνουν να περιμένουμε. Μωρέ ανθρώποι! Μωρέ χάλι! Αμέντε στα διάλο, ρε! Ποιος είναι? Τι φορές και τι τρόπος είναι αυτός? Δεν περιμένατε εδώ και πολύ? Και πάρα πολύ μάλιστα. Καλά μας το πάνε πως το χάνι σου δεν είναι οι αφεντάδες. Σιγά καλέ, σιγά. Πρώτα απ' όλα δεν είναι εδώ χάνι παρά ξενοδοχείο. Μεγάλοι αφεντάδες έχουν καταλύσει σε αυτό. Πολύ θα ήθελα να τους ξέρω τους αφεντάδες που λες. Τίποτα φουκαράδες θα ήταν.
Το βλέπει κανείς από τους καμαριέριδες που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον άρχοντα τον ψωρίτη. Και χάσκουνε μπροστά μας σαν χάνει, αντί να τσακιστούν να μας περιποιηθούν. Μα την πίστη μου η αφθάδεια δεν σου λείπει. Ο υπηρέτης μου το παρακάνει καμιά φορά. Καλό είναι το χάνει σου για το λίγο καιρό που θα μείνω. Ετοίμασε ένα δωμάτιο για μένα και ένα άλλο για τον υπηρέτη μου. Και οικονομία στα λόγια. Ω, συμπάθιο αφέντη. Αν είχες μιλήσει πρωτύτερα του λόγου σου, πάντα οι αφεντάδες είναι πιο καλότροποι από τους υπηρέτες. Είναι γιατί ο καλός μου αφέντης βολεύεται με το τίποτα. Αλλά εγώ είμαι εδώ, που ξέρω ότι του ταιριάζει και δεν θα αφήσω να γίνει τίποτα λειψό. Πήγαινε μας στις κάμαρες. Δεν έχετε αποσκευές? Θεωρείς πως οι αποσκευές μας είναι κανένας γελιός στρατιώτη για να τις κουβαλάμε στο χέρι? Ή πως ο αφέντης μου μπορεί να σέρνει πίσω του 8 κάρα που αριβάρουν όπου να είναι? Ή πως σκοπεύει να μείνει εδώ άλλο από όσο χρειάζεται για τη μυστική αποστολή που του έχουν αναθέσει? Βούλωστο, μωρέ! Βούλωστο, δεν μπορείς να κρατήσεις τίποτα κρυφό. Μα την πίστη μου, αν κανείς πάρει βέντο από τη φλιαρία σου. Βοήθεια, θα με σκοτώσει! Κρατήσου, αφέντη! Άσε με να τον παιδέψω! Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο φταίξιμο από τα περίσσια λόγια! Μην τον παιδεύεις, αφέντη, χάρισε του αυτή τη στιγμή. Άσε με, αλλιώς δεν βάζει γνώση. Αχ, δεν είναι ανάγκη, τον συγχωρνάω. Είστε και στην κουτσουρά. Συγκυρίστε τα δωμάτια που δίνουμε στον πρεσβευτή της Μάντουας και ετοιμάστε φαγητό για τον κύριο. Άσε. Θα τους ορμηνέψω εγώ γιατί θα τα κάνουνε θάλασσα. Και στο τέλος θα πληρώσω εγώ τα σπασμένα γιατί καθώς είδες έχω αφέντη αράθιμο. Πάμε, παιδιά, και μην ξεχνάτε ποιον υπηρετείτε. Η μεγαλύτερη τύχη για η μεγαλύτερη δυστυχία μπήκε σήμερα από την πόρτα σας. Και μπορείς να μου χαρίσεις το όνομά σου, αφέντη? Από πού έρχεσαι και ποιος είναι ο σκοπός? Ο υπηρέτης μου θα σου το πει και μάθε να μην με σκοτίζεις. Όμορφα τα κατάφερες. Σκότσες τον αφέντη μου με τα ερωτήματά σου. Αν θες να τον κρατήσεις στο ξενοδοχείο σου, μην του ξαναμιλήσεις. Τι φταίω εγώ? Αυστηροί κανονισμοί το ορίζουν έτσι. Μωρέ, τώρα για κανονισμούς θα μιλάμε. Σώπα να ζήσεις. Δεν ξέρεις ποιον έχεις το ρημάδι σου? Μα δεν πρέπει να... τουλάχιστον να μάθω. Άστο! Θα φωνάξω τον αφέντη μου και εκείνος θα σου μάθει εκείνο που σου χρειάζεται, αν δεν το κατάλαβες ακόμα. Κοίτα να μην του λείψει τίποτα και βάλε τα δυνατά σου να τον περιποιηθείς, αλλιώς θα την έχεις άσχημα. Δεν έμαθες να ξεχωρίζεις τα πρόσωπα, ε? Δεν κατάλαβες ακόμα με ποιον έχεις να κάνεις? Τι μουρμουρείς, μωρέ, ε? Τι στέκεσαι, άντε πια! Περιδιάβαση γύρω στην πολιτεία μας έβγαλε πάλι χωρίς να το καταλάβουμε μπρος στο ξενοδοχείο. Τι τα θες, καπετάνιο? Ο άνθρωπος είναι ζώο της συνήθειας και σκληρή συνήθεια είναι να τρέφεσαι καθημερινώς. Η γλυκιά μουσική των στίχων σου διασκέδασε τους πικρούς μου λογισμούς. Αυτό είναι προνόμιο των ποιητών που δεν τους εμποδίζει να στερούνται τα πάντα. Με τρόμο αντικρίζω το ξενοδοχείο. Άραγε θα θελήσουν να μας κάνουν πίστοση και σήμερα. Τα θάρη μου τα έχω στο σπαθί σου, καπετάνιο. Το σπαθί μου? Το στρατιωτικό μου σπαθί και το ποιητικό σου καλέμι αξίζουν τίποτα σε τούτη εδώ την πολιτεία με τους εμπόρους και τους μεταπράτες. Θλιβερή είναι η μοίρα μας. Καλά το λες. Εδώ δεν έχει πέρασει η ποίηση που υμνεί τα υπέροχα και ευγενικά πράγματα. Μη δε ωφελεί να βάλεις το τάλαντό σου στην υπηρεσία των ισχυρών, να τους εγκομιάσεις ή να τους σατυρήσεις. Πενάδια και κοροϊδίες δεν έχουν αξία για αυτούς. Ο ίδιος ο Αρετίνος θα πέθαινε τη σπίνα στα χρόνια μας. Μήπως εμείς οι στρατιωτικοί έχουμε καλύτερη τύχη? Επειδή νικηθήκαμε στον τελευταίο πόλεμο, όχι τόσο από τον εχθρό, όσο από τους σαράφιδες που μας κυβερνούν και που μας έστειλαν να διαφεντέψουμε τα συμφέροντά τους χωρίς εφόδια και χωρίς ενθουσιασμό. Γιατί ποιος πολεμάει για πράγμα που δεν εκτιμά, ε? Λοιπόν, αυτοί οι τυποτένοι που δεν έδωσαν στο στρατό μηδένα παιδί τους, μη δεν βγάλαν ένα γρόσι από το πουγγί τους, παρά μονάχα αν ήταν με ψηλό τόκο και σίγουρη τοποθέτηση. Και που μόλις φοβήθηκαν πως θα χάσουν τα λεφτά τους, μας φοβέριζαν πως θα συνθηκολογήσουν με τον εχθρό. Αυτοί κατηγορούν τώρα εμάς και θέλουν να μας κόψουν ακόμα και το γελίο μισθό που μας δίνουν.
και θα ήταν έτοιμοι να μας ξεφορτωθούν, μια και καλή. Αν δεν φοβόντουσαν πως μια μέρα οι σκλάβοι θα ξεσηκωθούν. Αλίμονό τους, αν αυτή τη μέρα θυμηθούμε σε ποια μεριά βρίσκεται το σωστό και το δίκαιο. Όταν έρθει αυτή η μέρα θα με έχεις στο πλευρό σου, καπετάνιο. Με τους ποιητές δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Σήμερα πεθαίνετε για εκείνο που γεννιέται και αύριο για εκείνο που πεθαίνει. Αλλά πιότερο σας τραβάνε τα ερείπια επειδή είναι λυπητερά. Και καθώς είστε ξενύχτιδες, περισσότερες φορές είδατε τον ήλιο να βουτάει παρά τη μέρα να χαράζει. Δεν θα το πεις αυτό για μένα, καπετάνιο, γιατί είδα πολλές φορές τον ήλιο να σκάζει τότε που δεν είχα πού να κοιμηθώ. Μα πώς ήθελες να τραγουδήσω την καινούργια μέρα όταν άρχισε έτσι άσχημα για μένα? Τώρα αποφάσισες να δοκιμάσουμε την τύχη μας, ε? Ας κάνουμε κι αλλιώς. Θα καθίσουμε εδώ χάμω κι ας γίνει ό,τι ευδοκίσει ο καλός μας ο ξενοδόχος. Ε! Δεν είναι εδώ κανείς! Ε! Αλλά! Δεν είναι εδώ κανείς! Καλέ, ανοίχτε, καλέ! Δεν είναι κανείς εδώ! Να τον που έχετε! Α, εσείς είστε! Πολύ λυπάμαι, μα σήμερα δεν μπορώ να δεχτώ κανένα στο ξενοδοχείο μου. Και για ποιο λόγο, για ποιο λόγο? Γίνεται να τον μάθουμε. Έχετε μούτρα και ρωτάτε. Θα ρείτε πως μου τα δίνουν εμένα τζάμπα όσα καλάτε εσείς εδώ χάμω. Αυτός είναι ο λόγος? Και δεν είμαστε εμείς πρόσωπα αξιόπιστα? Για μένα όχι. Όχι. Και επειδή δεν έλπισα ποτέ μου να σταυρώσω δεκάρα από λόγου σας, για χάρισμα αρκετά είναι τα βερεσέδια. Το λοιπόν κάμετε μου τη χάρη να στρίβετε. Μια στιγμή, κύριε ξενοδόχε. Εσύ θα ρεις πως όλα μετριούνται με παράδες σε αυτόν τον κόσμο? Δεν αξίζουν λοιπόν τίποτα τόσα καλά λόγια που είπαμε παντού για το ξενοδοχείο σου? Ακόμα και ένα σονέτο σου αφιέρωσα, όπου εκθιάζω το στιφάδο σου με τις πέρδικες και τον παραγεμιστό σου λαγό. Όσο για τον καπετάνιο από εδώ, να σε βέβαιος πως είναι έτοιμος να διαφεντέψει μονάχος του ενάντια σε ολάκερο φουσάτο το καλό σου όνομα. Δεν αξίζει μη δαυτό τίποτα. Όλα πρέπει να είναι κουδουνιστός παρά σε αυτόν τον κόσμο. Δεν με πουλάς σε μένα με τα τέτοια. Δεν έχω ανάγκη από τα σονέτα σου, μη δε από το σπαθί του καπετάνιου που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει καλύτερα. Μα την πίστη μου θα το χρησιμοποιήσω για να μάθω σ' έναν θεοπέκτη. Τι είναι αυτά? Εμένα χτυπάς? Βοήθεια! Αστυνομία! Τι θα χαλάσεις τώρα την καρδιά σου για τέτοιο υποκείμενο, καπετάνιο? Θα τον σκοτώσω! Βοήθεια! Αστυνομία! Αστυνομία! Σκοτώνουν τον αφέντη μας! Βοήθεια! Δεν με βοηθάτε, μωρέ παιδιά! Τι σαματάς είναι αυτός? Σε μέρος όπου μένει ο αφέντης μου? Δεν μπορεί να γίνει ησυχία στο ξενοδοχείο σου. Θα φέρω την αστυνομία να βάλει τάξη εδώ χάμω. Αυτό θα είναι η καταστροφή μου, με έναν τέτοιο άρχοντα στο φτωχικό μου. Ποιος είναι αυτός? Βούλος το κενή ρωτάς. Συγχώρα μας αφέντη, αν χαλάσαμε την ησυχία σου. Τούτος ανεπρόκοπος. Δεν φταίω εγώ, αφέντη, παρά οι ξεδιάντροποι που βλέπεις. Εγώ ξεδιάντροπος? Εγώ ξεδιάντροπος? Α, δεν έπαστα πια τίποτα. Στάσου, καπετάνιο, στάσου. Εδώ είναι ο άνθρωπος που θα πάρει το δίκιο σου αν σε πρόσβαλαν. Αφέντη μου, φαντάσου πως εδώ και ένα μήνα τρώνε από το δικό μου χωρίς να βγάλουν δεκάρα από την τσέπη τους. Και επειδή σήμερα αρνήθηκα να τους τραπεζώσω, πήγαν να με σκοτώσουν. Όχι εγώ, γιατί εγώ όλα τα υπομένω με καρτερία. Μα είναι σωστό! Είναι σωστό να με κάνει πίστοση σαν στρατιώτη! Και είναι δίκιο να μην λογαριάζει ένα σονέτο που τέριαζα για το στιφάδο του και τον παραγεμιστό του λαγό. Και μάλιστα αποκαλεί πίστη μονάχα γιατί δεν το έβαλα στο στόμα μου. Κύριοι από εδώ έχουν δίκιο. Είναι ντροπή να μεταχειρίζει έτσι έναν ποιητή και έναν στρατιώτη. Αχ, κυρία μου, είσαι μεγάλη ψυχή. Εγώ όχι. Παρά ο αφέντης μου από εδώ, που σαν άρχοντας που είναι, δεν λογαριάζει κανένα στον κόσμο όσο έναν ποιητή και έναν στρατιώτη. Και βέβαια. Να είστε σίγουροι πως όσο εκείνος βρίσκεται εδώ, δεν θα σας λείψει τίποτα. Όσα έξοδα κάνετε, θα περνούν στο λογαριασμό του. Και βέβαια. Και ας προσέξει καλά ο ξενοδόχος να σας έχει μη στάξει και μη βράξει. Κύριε. Και να μην είσαι τόσο σφιχτός με τις περδικές σου και τους παραγεμιστούς γάτους σου, γιατί δεν είναι σωστό ένας ποιητής σαν τον κύριο Αρλεκίνο να μιλά από ονείρου για πράγματα τόσο χειροπιαστά.
Ξέρεις λοιπόν το όνομά μου? Εγώ? Όχι. Αλλά ο αφέντης μου, σαν αληθινός άρχοντας που είναι, ξέρει όλους τους ποιητάδες, τωρινούς και αλωτινούς. Φτάνει να στάθηκαν άξιοι για αυτό το όνομα. Και βέβαια. Κανένας, μα κανένας δεν είναι τόσο μεγάλος ανελόγου σου, κύριε Αρλεκίνο. Όταν συλλογίζομαι πως δεν σου έδειξαν το σεβασμό που σου πρέπει. Με το συμπάθειο, κύριε. Εγώ θα τους περιποιούμαι καθώς παραγγέλνεις. Φτάνει να μπεις εγγυητής, κύριε. Αν μπορώ να σε υπηρετήσω τίποτα? Ωχ, είναι μικρή υπηρεσία να σε γνωρίσω, δοξασμένε καπετάνιο, που αξίζει να σε υμνεί ένας μεγάλος ποιητής σαν ετούτον. Κύριε! Κύριε! Μα σου είναι γνωστή η στίχη μου? Πώς όχι, αν και δεν τους έχω συγκρατήσει. Μήπως είναι δικό σου εκείνο το θαυμάσιο σονέτο που αρχίζει «Το γλυκό χέρι που χαϊδεύει και σκοτώνει»? Πώς είπες? Το γλυκό χέρι που χαϊδεύει και σκοτώνει. Όχι, δεν είναι δικό μου. Όμως ταξίζει να είναι δικό σου. Και εσύ, καπετάνιο, ποιος δεν ξέρει τα κατορθώματά σου? Δεν είσαι εσύ που με 20 άντρες μονάχα έκαμε γιουρούσεις στο κάστρο του Κοκκινόβραχου, στη μάχη του Μαύρου Κάμπου? Τα ξέρεις λοιπόν όλα? Αν τα ξέρω, αν τα ξέρω, λέει. Πόσες φορές δεν άκουσα να τα διηγάτε ο αφέντης μου? 20 άντρες, 20 κι εσύ μπροστά και πάνω από το κάστρο. Μπουμ, μπαμ, σμπάρα κανονιές, λιωμένο κατράμι, αναψοκοκκινισμένοι δαιμόνοι και 20 άντρες σαν ένα άντρα. Και εσύ μπροστά και οι οχτροί από πάνω. Μπαμ, μπουμ, μπαμ. Και τα ταμπούρλα, ραταπλάν, ραραρα. Και οι σάπνιγες, τραρα, τραρα. Και εσύ μονάχος με το σπαθί σου και χωρίς το σπαθί σου. Ράς μια σπαθιά εδώ, ράς άλλη σπαθιά από εκεί. Ένα κεφάλι, ένα μπράτσο. Στάσου καλέ, παθαίνεσαι σαν ένα λίθο. Παθαίνομαι, παθαίνομαι, δεν λες τίποτα. Πάντα μου τον ελάτρεψα εγώ το θεό του πολέμου. Κανείς σαν να τα δες όλα με τα μάτια σου. Να ακούει κανείς να τα διηγάται ο αφέντης μου είναι σαν να τα βλέπει καλύτερα παρά να τα βλέπει. Και σε ένα στρατιώτη σαν εσένα, τον ήρωα του Κοκκινόβραχου να φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αχ, καλή ώρα τον έφερε τον αφέντη μου σε αυτή την πολιτεία, όπου σπουδαίες υποθέσεις τον περιμένουν. Εκείνος θα φροντίσει να σας μεταχειρίζονται εδώ με το σεβασμό που σας αξίζει. Τέτοιον ποιητή, τέτοιον καπετάνιο. Γρήγορα, γρήγορα, εσείς τι είστε, κόστες στα μπαλούκια. Σερβιρίστε τους το καλύτερο φαΐ που έχει το μαγαζί και πρώτα απ' όλα ένα μπουκάλι από το παλιότερο κρασί, γιατί ο αφέντης μου θέλει να πιει με τους κυρίους και αυτό θα το έχει καμάρι του για πάντα. Ε, τι καλάζεστε, εμπρός, εμπρός και σβέλτα. Πηγαίνω, πηγαίνω. Να τη γλίτωσα. Α, κύριε, πώς να σας ευχαριστήσουμε? Πώς να σας το πληρώσουμε? Κανείς να μην μιλάει εδώ για πληρωμή, γιατί ο λόγος αυτός μας προσβάλλει. Καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε. Για τον αφέντη μου, που τόσοι πρίγκιπες και άρχοντες έχουν καθίσει στο τραπέζι του, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη τιμή. Και βέβαια. Ο αφέντης μου δεν έχει πολλά λόγια, αλλά αυτά τα λίγα, καθώς βλέπετε, είναι γεμάτα σοφία. Σε όλα εκείνος δείχνει την αρχοντιά του. Δεν φαντάζεσαι πόσο στυλώθηκε το πεσμένο ηθικό μας, που βρήκαμε έναν άρχοντα σαν ελόγου του, που τόσο μας λογάριασε. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο αφέντης μου δεν ευχαριστιέται με το λίγο. Είναι ικανός να σας ανυψώσει μαζί του και να σας βάλει σε τέτοια θέση που... Μη παραξανίγεσαι, Κρισπίν. Ο αφέντης μου δεν αγαπάει τα λόγια. Θα τον γνωρίσετε από τα έργα. Εδώ είναι το κρασί. Εδώ το φαγητό. Κοπιάστε, κοπιάστε. Ελάτε, φαγοπιωτήσετε και τίποτα να μην σας λείψει. Ο αφέντης μου τραβάει τα έξοδα. Αν χρειάζεστε τίποτα ακόμα, μην δυσκολευτείτε να το πείτε, ε? Ο αφέντης μου θα το κανονίσει αν ο ξενοδόχος δείξει ανεμελιά. Όχι καθόλου. Αλλά καταλαβαίνετε. Έλα, κόφτω. Πάλι θα πεις καμιά χοντράδα. Στην υγειά σας, κύριε, στην υγειά σας. Στην υγεία του μεγαλύτερου ποιητή. Στην υγειά του γενναιότερου στρατιώτη. Στην υγειά του ευγενέστερου υπότιτλου. Και του ψυχό γενναιόδωρου. Κι εγώ, κι εγώ θα σηκώσω το ποτήρι μου και μην το πάρετε για φθάδια. Πίνω για αυτή τη μέρα. Τη μεγάλη μέσα στις μεγάλες, που έκανε να ανταμωθούν ο υψηλότερος ποιητής και ο γενναιότερος στρατιώτης με τον ευγενέστερο άρχοντα και τον πιστότερο υπηρέτη. Και τώρα,
Και τώρα επιτρέψτε στον αφέντη μου να σας αφήσει, επειδή οι υποθέσεις που τον έφερα σε αυτή την πολιτεία δεν παίρνουν αναβολή. Μα και βέβαια, και βέβαια. Μην παραλείψετε να του υποβάλλετε τα σέβη σας κάθε μέρα, ε! Και κάθε ώρα, και κάθε ώρα. Και θα φέρω όλους τους μουσικούς και τους ποιητές που έχω φίλους για να γιορτάσουμε τον αφέντη σου με λαλούμενα και τραγούδια. Και εγώ θα φέρω τον όχο μου με φανούσια και με λαμπάδες. Μα θα προσβάλλετε τη μετριοφροσύνη μου. Και τώρα φάτε, φάτε! Φάτε και πιάτε! Γρήγορα, φαΐ, φαΐ στους κυρίους. Έλα εδώ, καπετάνιο. Μεταξύ μας είσαστε πανί με πανί. Τώρα να τα λέμε. Καλά, μη λες τίποτα. Άκου εσύ, ζήγωσε κατά εδώ. Θα μετρήσεις τους κυρίους 40 ή 50 σκούδα για λογαριασμό του αφέντη μου. Μην το αμελήσεις. Να το εμελήσω. 40 ή 50 είπες? Βάλε 60. Κύριοι, χαιρετώ. Ζήτω ο μεγαλύτερος υπότης! Ζήτω ο μεγαλύτερος υπότης! Ζήτω! Πεςτε και εσείς ζήτω, άγνεφοι χωριάτες! Ζήτω! 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 Ζήτω σαν ο μεγαλύτερος ποιητής και ο γενναιότερος στρατιώτης! Ζήτω σαν! Ζήτω σαν! Ζήτω σαν! Κρισπίν, Κρισπίν, τι παραβομάρες είναι αυτές? Και πώς θα βγούμε από δάφτες? Το ίδιο όπως μπήκαμε. Το βλέπεις, το βλέπεις! Η ποιήση και ο στρατός είναι με το μέρος μας. Εμπρός λοιπόν, θα κυριάψουμε τον κόσμο! Στον κήπο της κυρίας Σιρήνας, νύχτα. Είναι να χάνει κανείς το μυαλό του, Κολομπίνα. Μια κυρία σαν εμένα να την προσβάλλουν άνθρωποι ταπεινοί και τυποτένοι. Πώς τόλμησες να γυρίσεις πίσω με την απάντηση που μου έφερες? Κυρία Σιρήνα, δεν έπρεπε να την ξέρετε. Εγώ καλύτερα να πεθάνω. Και όλοι σου απάντησαν το ίδιο. Ένα προς ένα, όπως τα ακούσατε. Ο ράφτης πως δεν στέλνει το φόρεμα αν δεν του πληρώσετε το χρέος. Ο αδιάντροπος, ο ληστής. Όταν αυτός μου χρωστά το όνομα που έχει βγάλει. Αυτός που στη μέρα που τον έκαμα ράφτη μου δεν είχε δει μια πελάτησα από τον καλό τον κόσμο. Και οι μάγειροι και οι μουζικάντιδες και τα γκαρσόνια όλοι τα ίδια μου είπανε. Πως δεν δουλεύουν απόψε στη γιορτή σας αν δεν τους δώσετε μπροστάντζα τα λεφτά. Οι δήμοι, οι κακούργοι. Ποιος είδε τέτοια διαντροπιά από ανθρώπους γεννημένους για να μας υπηρετούν? Δηλαδή δεν πληρώνεται πια κανένας παρά με λεφτά, ε? Μονάχα το χρήμα έχει τώρα πέρασει τον κόσμο. Ω Θεέ μου, αλίμονος εκείνη που δεν έχει στήριγμα. Μη δε από άνδρα, μη δε από συγγενείς, μη δε από φίλους. Ώστε μια γυναίκα μονάχη δεν αξίζει τίποτα. Όσο άρχοντο γεννημένη και ενάρετη κι αν είναι. Ωχ, αυτή είναι η συντέλεια του κόσμου, η δευτέρα παρουσία. Ο αντίχριστος κυβερνά. Ποτέ μου δεν σας είδα έτσι απελπισμένη. Δεν σας αναγνωρίζω. Εσείς που καταφέρατε να ξεμπλέξετε από χειρότερα μπερδέματα. Ήταν άλλη καιρή, Κολομπίνα. Είχα τότε συμμάχους παντοδύναμους, τη νιώτη μου και την ομορφιά μου. Πρίγκιπες και αρχόντι πέφτανε στα γόνατα να με προσκυνήσουν. Όμως τότε δεν είχατε τη γνώση και την πείρα του κόσμου. Όσο για την ομορφιά σας, ποτέ δεν ήτανε τόσο φανταχτερή όσο σήμερα, πιστέψτε με. Άσε τις γαλιφιές. Πώς θα έβλεπα εγώ τον κόσμο αν ήμουν η κυρία Σιρήνα των 20 μου. Των 20 χρόνων, θέλετε να πείτε? Αλλά τι σκέφτηκες? Μα εγώ τι να πω για σένα, που ακόμα δεν τα πάτησες. Κι όμως δεν ξέρεις να επωφεληθείς. Ποιος να μου το έλεγε όταν βλέποντάς έτσι μοναχούλα από υπηρέτρια σε είπα νηψιά μου? Αν αντί να χαραμίζεις τα νιάτα σου με εκείνο τον αδέκαρο, τον αρλεκίνο, ήξερες να τα αξιοποιήσεις καλύτερα. Αχ, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση. Τι θέλετε να κάνω? Είμαι πολύ νέα για να γίνω ερωμένη ενός άντρα που δεν τον αγαπώ. Κι αν μου μέλετε να κάνω τους άλλους να υποφέρουν από την αγάπη τους για μένα, πρέπει πρώτα να μάθω πώς υποφέρει κανείς όταν αγαπά. Τότε θα τα καταφέρω καλύτερα.
Δεν πάτησα ακόμα τα 20. Ναι, έχω καιρό. Όμως μην με θαρείτε τόσο αλαφρόμυαλη να πάω να παντρευτώ τον Αρλεκίνο. Παπαπαπα, δεν σου έχω εμπιστοσύνη γιατί είσαι ιδιότροπη και αφήνεις πάντα να σε παίρνει φαντασία. Αλλά ας δούμε τι έχει να γίνει τώρα. Όπου να είναι φτάνουν οι καλεσμένοι μου. Όλοι πρόσωπα σπουδαία και πρώτα πρώτα ο κύριος Φασουλής με τη γυναίκα του και την κόρη του. Που για πολλούς λόγους με ενδιαφέρουν περισσότερο από όλους. Στο σπίτι μου μαθές συχνάζουν μερικοί νεαροί υπότες που τα οικόσημά τους, όπως και τα δικά μου, έχουν ξεθοριάσει από την αχρηματία. Για καθέναν από δάφτους, η μοναχοκόρη του κυρίου Φασουλή με τη στρογγυλή πρίκα της και με την περιουσία που θα κληρονομήσει από τον πατέρα της είναι τύχη ονειρευτή. Όλοι την κυνηγούν. Κι εγώ, για το χατήρι τους, βάνω σε ενέργεια τη φιλία μου με τον κύριο και την κυρία Φασουλή. Όποιος την ξελογιάσει, το έχω σίγουρο πως θα ανταμείψει πλουσιοπάροχα τις καλές μου υπηρεσίες. Γιατί τους έβαλα όλους να μου υπογράψουν από ένα γραμμάτιο. Τώρα πια δεν μου απομένει άλλος τρόπος να καλυτερέψω την κατάστασή μου. Αν μαζί με αυτά το φέρει η τύχη να σε ερωτευτεί και σένα κανένας παραλής, θα δεις το σπίτι μου να ξαναγίνει όπως ήταν μια φορά. Όμως αν απόψε μαθευτεί με ποιο τρόπο μου φέρθηκαν αυτοί οι παλιανθρώποι και αν δεν μπορέσω να δώσω τη γιορτή μου, ο Θεέ μου, δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ αυτό. Αυτό θα είναι η καταστροφή μου. Μη σας μέλη. Θα βρούμε τρόπο να περιποιηθούμε τους καλεσμένους σας. Και όσο για μουζικάντιδες και σερβιτόρους, ο κύριος Αρλεκίνος που δεν είναι του κάκου ποιητής και ρωτοχτυπημένος, θα καταφέρει να τα βολέψει. Γνωρίζει αυτός πολλούς κατεργαραίους με καλή καρδιά που είναι έτοιμοι για όλα. Θα το δείτε, δεν θα σας λείψει τίποτα. Και οι καλεσμένοι σας θα έχουν ένα λένε για τη γιορτή σας. Κολομπίνα, αν βγεις αληθινή, πόσο θα κερδίσεις την αγάπη μου. Τρέχα να βρεις τον ποιητή σου, μη χάνουμε καιρό. Τον ποιητή μου, εδώ τον έχω. Κόβει βόλτες πίσω από το φράχτη, περιμένοντας να του κάνω σημάδι. Δεν θα ήταν σωστό να βρεθώ εγώ στη συναντησή σας. Δεν κάνει να ξεπέσω ζητώντας το ένα και το άλλο. Τον αφήνω λοιπόν σε σένα. Κοίτα, κοίτα να μην λείψει τίποτα στη γιορτή μου. Και θα δεις πώς θα σ' ανταμείψω και πώς θα ανταμείψω όσους βοηθήσουν. Οι τωρινές δυσκολίες δεν θα βαστάξουν πολύ. Αλλιώς να μην με λένε, κύρα Σιρήνα. Όλα θα τα βολέψουμε, να είστε ήσυχοι. Αρλεκίνο, Αρλεκίνο. Αχ, δεν είναι αυτός. Μη φοβάσαι, όμορφη Κολομπίνα. Αγαπημένη ενός μεγάλου ποιητή που δεν θέλησε να υπερβάλλει στους στίχους του το θεϊκό μέτρο της Καλονίσου. Αν από το ζωντανό πρότυπο έως την εικόνα υπάρχει πάντα μια απόσταση, αυτή τη φορά η απόσταση βγάνει πολύ κερδισμένο το πρότυπο, κι ας είναι τόσο όμορφη η εικόνα. Είσαι και του λόγου σου ποιητής, ή μονάχα κορτεζάνος και γαλήφης? Είμαι ο καλύτερος φίλος του αγαπημένου σου. Μόνο που σήμερα μονάχα γνωριστήκαμε, επειδή έλαβα κιόλας ένα σωρό αποδείξεις φιλίας του. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου ήταν να σε γνωρίσω, αλλά ο κύριος Αρλεκίνος δεν θα δείχνονταν τόσο πρόθυμος να μου κάνει το χατήρι αν δεν είχε εμπιστοσύνη στη φιλία μου. Δίχως τη φιλία μου, μαθές, θα έμπαινα στον πειρασμό να σε αγαπήσω από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας. Ο κύριος Αρλεκίνος έχει εμπιστοσύνη τόσο στην αγάπη μου, όσο και στη φιλία σου. Μη τα θέλεις όλα δικά σου. Βλέπω πως δεν είσαι κίνδυνος μονάχα για εκείνον που σε βλέπει, παρά και για εκείνον που σε ακούει. Τώρα με το συμπάθιο. Έχω να μιλήσω με τον κύριο Αρλεκίνο πριν από την απόψινη γιορτή. Κάτι. Δεν είναι ανάγκη, δεν είναι ανάγκη. Γι' αυτό ίσα-ίσα έρχομαι από τον αφέντη μου που σου στέλνει τα χαιρετίσματά του. Και ποιος είναι ο αφέντης σου? Μπορώ να μάθω? Ο ευγενέστερος και ισχυρότερος υπότης. Αλλά άσε να κρύψω προσώρα στο όνομά του, δεν θα αργήσεις να το μάθεις. Ο αφέντης μου θέλει να προσκυνήσει την κυρία Σιρήνα και να πάρει μέρος στην απόψινή γιορτή. Στη γιορτή? Δεν ξέρεις? Ξέρω, ξέρω. Εγώ οφείλω να ξέρω τα πάντα. Ξέρω πως παρουσιάστηκαν κάτι δυσκολίες που ωστόσο μπορούν να βολευτούν. Μη σε μέλη. Έχω φροντίσει για όλα. Μα εσύ πως τα ξέρεις? Μη σε νοιάζει. Φτάνει που σε βεβαιώνω πως δεν θα λείψει τίποτα. Μπουφές, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, μουσική και τραγουδιστές. Θα είναι η λαμπρότερη γιορτή που έχει να δει ο κόσμος. Μήπως κατά τύχη είσαι μάγος? Σιγά σιγά θα με γνωρίσεις. Τώρα θα σου πω μονάχα πως δεν είναι τυχαίο που έσμιξε εδώ άνθρωποι που συνεννοούνται τόσο καλά και που δεν χάνονται σε περί τους δισταγμούς. Ο αφέντης μου ξέρει πως απόψε θα έρθει στη γιορτή ο κύριος Φασουλής με τη μοναχοκόρη του, την όμορφη Σίλβια, την πιο τρανταχτή πρίκα
κατοίκα της πολιτείας. Ο αφέντης μου πρέπει να την αγαπήσει. Ο αφέντης μου πρέπει να την παντρευτεί. Ο αφέντης μου ξέρει να ανταμείψει τις καλές υπηρεσίες της κυρίας Ειρήνας και τις δικές σου. Αν θελήσεις να βοηθήσεις. Βλέπω δεν χασομερά σε υπονοούμενα. Θα πρέπει να με προσβάλλει τόλμη σου. Ο καιρός βιάζει, δεν μπορεί να μασάω τα λόγια μου. Αν κρίνει κανείς τον αφέντη από τον υπηρέτη. Μη φοβάσαι. Στον αφέντη μου θα βρείτε τον πιο ευγενικό και διακριτικό υπότη. Η δική μου αδιαντροπιά του επιτρέπει εκείνου να δείχνεται ντροπαλός. Οι σκληρές ανάγκες της ζωής μπορούν να αναγκάσουν τον ευγενέστερο υπότη να κάνει το ρουφιάνο και την ευγενέστερη δέσποινα να ξεπέσει σε έργα συχαμένα. Αυτό το ανακάτωμα από παλιανθρωπιά και ευγένεια λεκιάζει τον άνθρωπο στα μάτια του κόσμου. Η τέχνη είναι να δείχνεις χωρισμένο σε δύο πρόσωπα αυτό που είναι ενωμένο σε ένα. Ο αφέντης μου κι εγώ, με το να είμαστε ένας και αυτός, είμαστε ο καθένας μέρος του άλλου. Κι αν μπορείτε να είμαστε έτσι πάντα. Όλοι έχουμε μέσα μας έναν άρχοντα με ευγενικούς στοχασμούς ικανό για κάθε μεγάλο και όμορφο πράγμα. Και πλάι του, τον ταπεινό υπηρέτη για τα χυδαία έργα και τις βρωμοδουλειές όπου μας πρόχνει η ζωή. Όλο το ζήτημα είναι να τους χωρίσουμε με τέτοιο τρόπο που όταν κάνουμε καμιά προστιχιά να μπορούμε να λέμε «Δεν ήταν δικό μου σφάλμα, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο υπηρέτης μου». Ακόμα και στη χειρότερη βρωμιά υπάρχει κάτι μέσα μας που θέλει να αισθάνεται ανώτερο από τον ίδιο τον εαυτό μας. Πέφτουμε πολύ χαμηλά όταν δεν πιστεύουμε πως αξίζουμε περισσότερο από τη ζωή που κάνουμε. Τώρα ξέρεις ποιος είναι ο αφέντης μου, είναι εκείνος που έχει τους ευγενικούς στοχασμούς και τα όμορφα όνειρα. Και έμαθες ποιος είμαι εγώ, αυτός που κάνει τα χυδαία έργα, που σούρνεται, που βολοδέρνει ανάμεσα στο ψέμα και την παλιαθροπιά. Μονάχα που υπάρχει κάτι και σε μένα που με ξυλαιώνει και με ανυψώνει στα ίδια μου τα μάτια. Αυτό είναι η αφοσίωσή μου στον αφέντη μου. Η προθυμία μου να ταπεινώνουμε και να σούρνομαι. Για να μπορεί εκείνος να πετά. Για να μπορεί εκείνος να είναι ο άρχοντας με τους ευγενικούς στοχασμούς και τα όμορφα όνειρα. Τι μουσική είναι αυτή? Αυτή που ο αφέντης μου έφερε στη γιορτή μαζί με όλα τα παιδόπουλα και τους υπηρέτες του. Και ολόκληρη αυλή από ποιητές και τραγουδιστές. Με αρχηγό τον Κυραλεκίνο και μια λεγεώνα στρατιώτες με φανούς και λαμπάδες. Με τον καπετάνιο επικεφαλής. Ποιος είναι ο αφέντης που μπορεί τόσα πολλά? Τρέχω να ειδοποιήσω την κυρά μου. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να την που έρχεται. Τι γίνεται εδώ? Ποιος έφερε αυτή τη μουσική? Τι κόσμος είναι αυτός που μπαίνει από την πόρτα του κήπου? Μη ρωτάτε τίποτα. Μάθετε πως σήμερα έφτασε στην πόλη μας ένας τρανός άρχοντας. Και αυτός είναι που μας προσφέρει την απόψινη γιορτή. Ο υπηρέτης του θα σας πληροφορήσει για όλα. Εγώ ακόμα δεν ξέρω αν κουβέντιασα με ένα μεγάλο τρελό ή με ένα μεγάλο αγύρτη. Όπως και να είναι, σας βεβαιώνω πως είναι ένας σας συνήθιστος άνθρωπος. Ώστε δεν είναι ο Αρλεκίνος που... Μη ρωτάτε. Όλα είναι μια μαγεία. Κυρία Σιρήνα, ο αφέντης μου ζητά την άδεια να έρθει να σας φιλήσει το χέρι. Αρχόντισσες σαν εσάς και άρχοντας σαν εκείνο δεν μπορούν να συζητήσουν πράγματα ανάρμοστα. Γι' αυτό, προτού εκείνος παρουσιαστεί, εγώ θα σας τα πω όλα. Ξέρω από τη ζωή σας 1000 αξιομνημόνευτα περιστατικά που αν τα έφερα στα χείλη μου θα κέρδιζα αμέσως την εμπιστοσύνη σας. Αλλά θα ήταν αυθάδια να σας τα υπενθυμίσω. Ο αφέντης μου σας εξασφαλίζει εδώ με την υπογραφή του πως θα εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις που παίρνει απάνω του αν και εσείς από μέρους σας εκτελέσετε αυτό που σας προτείνει εδώ. Τι χαρτί και τι υποχρεώσεις είναι αυτές? Τι, πώς, 100.000 σκούδα στο χέρι και άλλα τόσα στο θάνατο του κυρίου Φασουλή αν παντρευτεί την κόρη του? Μα τι ανέδεια είναι αυτή σε μια κυρία? Ξέρεις με ποια μιλάς? Ξέρεις τι σπίτι είναι αυτό? Κυρία Σιρήνα, σας παρακαλώ, μην παραφέρεστε. Δεν μας ακούει κανείς. Φυλάξτε αυτό το χαρτί μαζί με τα άλλα. Και ας μην μιλάμε πια για αυτή την υπόθεση. Ο αφέντης μου δεν σας προτείνει τίποτα άπρεπο. Μήτε εσείς θα το δεχόσαστε. Ό,τι συμβεί εδώ θα είναι από μια σύμπτωση και από ένα αγνό αίσθημα. Εγώ ο υπηρέτης είμαι εκείνος που έστησε αυτή τη μηχανή. Εσείς θα είστε πάντα η ευγενικιά κυρία και ο αφέντης μου ο ευγενικός κύριος. Απόψε θα ανταμωθείτε στη γιορτή. Θα μιλήσετε για 1000 χαριτωμένα πράγματα την ώρα που οι καλεσμένοι σας τα κόβουν βόλτες και τα κουβεντιάζουν τριγύρω σας, θαυμάζοντας την ομορφιά των κυριών, την τέχνη των φορεμάτων, τη λαμπρότητα της γιορτής, τη γλύκα της μουσικής και τη χάρη των χορευτών. Και ποιος θα τολμήσει να πει πως αυτό δεν είναι το παν? Δεν είναι έτσι η ζωή? Μια γιορτή όπου η μουσική χρησιμεύει για να σκεπάζει τα λόγια και τα λόγια για να κρύβουν τους στοχασμούς.
Ας παίζει ασταμάτητα λοιπόν η μουσική, ας οειρεύουν οι κουβέντες από τα ξέρνια στα γέλια, ας είναι καλοβαλμένο το τραπέζι. Αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει τους καλεσμένους σας. Μανά, ο αφέντης μου έρχεται να σας χαιρετήσει με όλη του την ευγένεια. Ω, κυρία Σιρίνα, σας φιλώ το χέρι. Κύριε. Ο υπηρέτης μου θα σας είπε εξ ονοματός μου αυτά που είχα να σας πω. Ο αφέντης μου, σαν πρόσωπο σπουδαίο που είναι, έχει λίγα λόγια. Ο θαυμασμός του είναι βουβός. Αλλά ξέρει να θαυμάζει με σοφία. Την αληθινή αξία. Την αληθινή αντρία. Την ασύγκριτη τάχνη της ποιήσης. Την ευγενική στρατιωτική επιστήμη. Σε όλα δείχνει το μεγαλείο του. Είναι ο ευγενικότερος υπότης του κόσμου. Το σπαθί μου θα είναι πάντα στη δούλεψη. Θα αφιερώσω στη δόξα του το καλύτερό μου ποίημα. Φτάνει. Φτάνει γιατί θα προσβάλλεται τη φυσική του μετριοφροσύνη. Κοιτάξτε τον πώς θέλει να κρυφτεί. Είναι σαν βιολέτα. Δεν έχει ανάγκη να μιλάει εκείνος που εμπνέει τέτοιο ενθουσιασμό. Τι σκέπτεσαι για όλα αυτά, Κολομπίνα? Πως ο αφέντης έχει χαριτωμένη μούρη και ο υπηρέτης χαριτωμένη ξετσιποσιά. Και από το ένα και από το άλλο μπορεί κανείς να ωφεληθεί. Ή εγώ δεν ξέρω τίποτα από κόσμο και άντρες, ή η τύχη μπήκε σήμερα στο σπίτι μου. Τότε σίγουρα μπήκε η τύχη στο σπίτι σας. Γιατί τον κόσμο τον ξέρετε με το παραπάνω. Όσο για τους άντρες, ας μην πω τίποτα. Να Ήρης, έλεγε και η Λάουρα που φτάνουν πρώτες. Μα και ποτέ αυτές έφτασαν τελευταίες. Σας αφήνω μαζί τους γιατί δεν θέλω να χάσω από τα μάτια μου τον ξένο, ε. Ω, καλώς τις φίλες μου. Άρχισα κιόλας να ανησυχώ, μήπως δεν έρθετε. Είναι τόσο αργά? Πάντα μου φαίνεται αργά όταν σας περιμένω. Αφήκαμε δύο άλλες γιορτές για να μην λείψουμε από τη δική σας. Αν και κάποιος μας είπε πως η δική σας είχε αναβληθεί επειδή τάχα είστε λίγο αδιάθετοι. Μόνο για να σκάσουν οι κακές γλώσσες θα την έδινα απόψε τη γιορτή μου. Ακόμα κι αν ήμουν του θανάτα. Και εμείς θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε παρά να τη χάσουμε. Μάθατε τα νέα? Δεν μιλάνε για άλλο πράγμα στην πόλη. Λένε πως έφτασε ένα πρόσωπο μυστηριώδικο. Μερικοί νομίζουν πως είναι μυστικός αποσταλμένος της Βενέτιας ή της Φραγκιάς. Άλλοι λένε πως ήρθε να γυρέψει νύφη για τον Σουλτάνο. Λένε πως είναι όμορφος ανάδωνης. Πως θα θέλαμε να τον γνωρίσουμε. Θα έπρεπε να τον καλέσετε στη γιορτή σας. Δεν χρειάστηκε, φίλες μου, να τον καλέσω. Μόνος του έστειλε άνθρωπο να με παρακαλέσει να τον δεχτώ. Βρίσκεται εδώ και θα τον δείτε σε λίγο. Τι μας λέτε? Τι καλά κάμαμε που τα παρατήσαμε όλα για να έρθουν. Πώς θα μαζιλέψουν? Όλες έχουν λησάξει να τον γνωρίσουν. Λοιπόν, εγώ δεν έκανα τίποτα γι' αυτό. Έφτασε μονάχα που άκουσε πως δίνω γιορτή στο σπίτι μου. Έτσι γίνεται πάντα με εσάς. Δεν έρχεται ξένος σπουδαίο στην πόλη μας που να μην τρέξει να σας υποβάλει τα σέβη του. Αχ, πως ανυπομονώ να τον δω, να μας τον γνωρίσετε. Ναι, γνωρίστε τον μας. Με συγχωρείτε, αλλά έρχεται ο κύριος Φασουλής με την οικογένειά του. Πηγαίνετε μόνες σας. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να σας το γνωρίσει. Ναι, πάμε, Λάουρα, πάμε. Πάμε, Ρισέλα, πριν μαζεύει ο κόσμος και δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Ω, κύριε Φασουλή, είχα αρχίσει να φοβάμαι πως δεν θα έρθετε. Για μένα τώρα μονάχα αρχίζει η γιορτή. Δε φταίω εγώ που καθυστερήσαμε. Ας είναι καλά η γυναίκα μου που δοκίμασε 40 φουστάνια ώσπου να αποφασίσει ποιο να βάλει. Αν τον άκουγα θα παρουσιαζόμουν όπως με βλέπετε. Φτάνω όλα χανιασμένη από τη βιάση. Φτάνετε ωραία όσο ποτέ. Και δεν φοράει ούτε τα μισά διαμαντικά της. Δεν σήκωνε περισσότερο βάρος. Ποιος άλλος θα έχει δικαίωμα να καμαρώνει όπως εσείς, που η γυναίκα του δείχνει τα πλούτη του, τον καρπό της εργασίας του. Μα δεν είναι πια καιρός να τα χαρούμε αυτά τα πλούτη και να έχουμε κάπως μεγαλύτερες φιλοδοξίες? Όχι να θέλει ο άντρας μου να παντρέψει την κόρη μας με έναν έμπορο. Κύριε Φασουλή, η κόρη σας αξίζει καλύτερη τύχη. Ούτε να το σκέφτεστε αυτό. Δεν μπορείτε να θυσιάσετε την καρδιά της στο υλικό συμφέρον. Τι λέει, Σίλβια, εσύ? Η Σίλβια θα προτιμούσε βέβαια κανένα ομορφόπεδο, γιατί προς μεγάλη μου στεναχώρια ψοφά για μυθιστορήματα και τα παρόμοια. Εγώ θα κάνω ό,τι διατάξει ο πατέρας μου. Φτάνει να το θέλει και η μητέρα μου
Και να μ' αρέσει και εμένα. Αυτό θα πει να μιλάει κανείς με φρονιμάδα. Ο πατέρας σου νομίζει πως μονάχα το χρήμα αξίζει και λογαριάζεται στον κόσμο. Εγώ πιστεύω πως χωρίς το χρήμα δεν υπάρχει πράγμα που να αξίζει και να λογαριάζεται στον κόσμο. Το χρήμα είναι η τιμή των πάντων. Αχ, μη μιλάτε έτσι, κύριε Φασούλη. Και η αρετή και η μάθηση και η ευγένεια. Όλα έχουν την αξία τους, δεν λέω όχι. Κανένας δεν το ξέρει καλύτερα από μένα που έχω αγοράσει από αυτή την πραμάτια και μάλιστα μισοτιμή. Κύριε Φασούλη, πως σας αρέσουν τα αστεία. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον πως το χρήμα δεν είναι το παν και πως αν η κόρη σας ερωτευόταν κανένα νέο από σόι δεν θα ήταν σωστό να της εναντιωθείτε. Όλοι το ξέρουν πόσο ευαίσθητη είναι η πατρική σας καρδιά. Αυτό μάλιστα. Για την κόρη μου θα ήμουν ικανός για όλα. Ακόμα και να καταστραφείτε. Και αυτό δεν θα ήταν απόδειξη στοργής. Θα προτιμούσα να κλέψω, να σκοτώσω, όλα να τα κάνω. Τώρα το βλέπω πως είστε ικανός να φτιάξετε απαρχής την περιουσία σας. Αλλά γιορτίζω ήρεψε. Έλα μαζί μου Σίλβια. Για να χορέψεις σου έχω έναν καβαλιέρο που θα κάνετε το μορφότερο ζευγάρι. Κύριε Φασουλή, επιτρέπετε παρακαλώ. Ποιος με φωνάζει? Τι θέλετε? Δεν με θυμάσαι, δεν μου φαίνεται παράξενο. Ο καιρός όλα τα σβήνει και όταν το σβησμένο είναι λιγουλάκι ενοχλητικό δεν αφήνει για θυμητικό ούτε ένα λεκέ. Ο καμπούρης βιάζεται να σκεπάσει με όμορφα ρούχα την καμπούρα του για να την κρύψει από τον κόσμο. Κύριε Φασουλή, όταν σε γνώρισα τη δική σου την καμπούρα τη σκέπαζαν κάτι ξεθοριασμένα κουρέλια. Ποιος είσαι εσύ και από πού μπορείς να με ξέρεις? Εγώ ήμουν αμούστακος ακόμα. Εσύ ήσουν κιόλας μεστομένος άντρας. Αλλά τα ξέχασες αλήθεια τα κατορθώματά μας εκείνες τις θάλασσες, α? Τόσες νίκες που κερδίσαμε από τον Τούρκο πολεμήσαμε μαθές κι εμείς όταν τραβούσαμε το ίδιο κουπί στο ίδιο κάτεργο. Μουρλέ! Μουρλέ! Φουλωστό! Ή θα μου κάνεις ό,τι έκαμε στο πρώτο σου αφεντικό και στην πρώτη σου γυναίκα στην Πολώνια και σε εκείνο τον Εβραίο έμπορο στη Βενετιά. Βούλωστο σου λέω! Βούλωστο! Ποιος είσαι εσύ που τόσα ξέρεις και τόσα μολογάς? Είμαι αυτό που ήμουνα. Όποιος ήταν αυτό που ήσουν εσύ, σαν εσένα γίνεται. Όχι με τόση ομότητα όπως εσύ, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Και τώρα δεν σκοτώνουν παρά οι τρελοί και οι ερωτευμένοι και τίποτα πεινασμένοι που πέφτουν στο διαβάτι, στους σκοτεινούς δρόμους ή στις έρημες στράτες. Άνθρωποι του σκηνιού και του παλουκιού. Και τι θέλεις από μένα? Λεφτά, λεφτά δεν είναι έτσι? Θα ειδωθούμε άλλη ώρα. Είναι εδώ το κατάλληλο μέρος. Μη φοβάσαι για τα λεφτά σου. Θέλω μονάχα να είμαι φίλος και σύμμαχός σου όπως τον παλιό καιρό. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Τίποτα. Τώρα εγώ θα σε υπηρετήσω. Εγώ θα σου κάνω μια χάρη με μια προειδοποίηση. Βλέπεις εκεί την κόρη σου που χορεύει με ένα λεβέντι? Βλέπεις πως το χαμογελά αναψοκοκκινισμένη ακούοντας τις γαλιφιές του? Αυτός είναι ο αφέντης μου. Ο αφέντης σου, τότε θα είναι κανένας αγύρτης, κανένας τυχάρπαστος, κανένας ληστής. Σαν εμάς θέλεις να πεις, Όχι. Είναι πιο επικίνδυνος από εμάς, γιατί καθώς βλέπεις η όψη του είναι όμορφη και έχει στα μάτια του ένα μυστήριο και στη φωνή του μια γλύκα που αγγίζουν την καρδιά σαν να της λένε κάποια λυπητερή ιστορία. Δεν είναι αυτό αρκετό για να ξελογιαστεί μια κοπέλα? Δεν θα πεις πως δεν σε προειδοποίησα? Τρέξε και χώρισε την κόρη σου από αυτόν τον άνθρωπο και μην την αφήσει να χορεύει μαζί του, κοίτα να τον ξαναδούν τα μάτια της. Λες πως είναι ο αφέντης σου, α? Και τον υπηρετείς με αυτόν τον τρόπο? Σου φαίνεται παράξενο? Ξέχασες τα δικά σου όταν ήσουν υπηρέτης. Εγώ τουλάχιστον δεν σκέφτομαι να τον ξεκάνω. Καλά λες. Ο αφέντης είναι πάντα μισητός. Αλλά εξυπηρετώντας εμένα,
Ποιο είναι το συμφέρον σου? Να φτάσω σε καλό λιμάνι όπως φτάσαμε τόσες φορές τραβώντας το κουπί μαζί. Τότε μου έλεγες καμιά φορά, εσύ που είσαι γερός, τράβα και για μένα. Στο σημερινό κάτεργο, εσύ που είσαι ο πιο γερός, τράβα κουπί για μένα, τον παλιό σου φίλο. Γιατί η ζωή είναι βαρύ κάτεργο και εγώ έχω τραβήξει πολύ κουπί. Μόνο η κυρία Σιρίνα ξέρει να δίνει τέτοιες γιορτές. Η αποψινή της ξεπέρασε όλα. Η παρουσία αυτού του όμορφου ξένου ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους. Και η Σίλβια, πού είναι η Σίλβια? Πως άφησες μονάχη την κόρη μας? Σοπάστε καλέ, η κόρη σας είναι με εξαιρετική συντροφιά. Και στο σπίτι μου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ξένος δεν πρόσεξε παρά τη Σίλβια. Για εκείνη ήταν όλες του υπερποιήσεις. Και όλοι του στεναγμοί. Ξένου! Ξένου! Αυτού του περίεργου ξένου! Λοιπόν, εμένα δεν μου γουστάρει. Τώρα αμέσως το δείτε! Κύριε Βασουλή! Αφήστε με! Αφήστε με! Ξέρω εγώ τι κάνω! Τι του συμβαίνει, τι τον έπιασε? Βλέπεις τι άνθρωπος είναι ικανός να κάνει καμιά χωριατιά? Τι του μπήκε να παντρέψει την κόρη μας με κανένα παραλή? Θέλει σόνι και καλά να την κάνει δυστυχισμένη για όλη της τη ζωή. Α, αυτό να μην το επιτρέψετε. Είστε η μητέρα της και κάτι πρέπει να βαραίνει και η δική σας γνώμη. Κοίτα, κοίτα. Σίγουρα είπε στον ξένο καμιά χοντράδα. Γιατί εκείνος αφήνει το χέρι της Σίλβιας και φεύγει πειραγμένος. Ο κύριος Φασουλής δείχνει να μαλώνει την κόρη σας. Α, πάμε, πάμε, πάμε. Δεν μπορεί να ανεχθεί κανένας τέτοια τυραννία. Τώρα το βλέπουμε, κυρία Φασουλή, πως με όλα σας τα πλούτη δεν είστε κι εσείς λιγότερο δυστυχισμένοι. Δεν θα το πιστέψετε. Πολλές φορές έφτασε να με χτυπήσει. Τι λέτε, και το ανεχθήκατε? Ύστερα νομίζει πως τα μπαλώνει με κανένα δωράκι. Πάλι καλά, γιατί είναι άλλοι που δεν τα μπαλώνουν με τίποτα. Τι κατσουφιά είναι αυτή? Περιμένω να σε δω με περισσότερο κέφι. Αχ, ως τώρα δεν είχα δει ποτέ τον εαυτό μου χαμένο. Αν καλά δεν με ένοιαζε και να χαθώ. Ας φύγουμε, Κρισπίν, ας φύγουμε από αυτή την πόλη, προτού μαθευτεί ποιοι είμαστε. Αν φύγουμε, τότε είναι που θα μαθευτεί. Και πολλοί θα τρέξουν κατόπιν μας να μας γυρίσουν πίσω με το ζόρι, επειδή δεν είναι σωστό να το σκάσουμε χωρίς να αποχαιρετήσουμε τόσους καλούς ανθρώπους. Αχ, μην κοροϊδεύεις, Κρισπίν. Κρισπίν, είμαι απελπισμένος. Έτσι είσαι εσύ. Την ώρα που οι ελπίδες μας παίρνουν τον ανήφορο, εσύ απελπίζεσαι. Τι έχω να ελπίζω? Ωραία, θέλησες να προσποιηθώ τον ερωτευμένο. Μα δεν τα κατάφερα. Γιατί? Μα γιατί αγαπώ. Αγαπώ με όλη την αλήθεια και με όλη μου την ψυχή. Τη Σίλβια. Και γι' αυτό παραπονιέσαι. Ποτέ μου δεν το πίστευα πως μπορεί κανείς να αγαπήσει με τέτοιο πάθος. Ποτέ μου δεν το πίστευα πως εγώ μπορούσα να αγαπήσω. Στην αλήθικη ζωή μου, μέσα από τις στράτες του κόσμου, δεν ήμουν εκείνος που διαβαίνει, παρά εκείνος που όλο φεύγει. Εχτρική ήταν η γη. Εχτρικοί οι άνθρωποι. Εχτρικό το φως του ήλιου. Οι καρποί του δρόμου κλεμμένοι, όχι χαρισμένοι, άφησαν κάπου κάπου στα χείλη μου μια γέψη ερωτιάς. Και μερικές φορές, ύστερα από δύσκολες μέρες, η γαλήνη του νυχτερινού ουρανού με έκανε να ονειρευτώ κάτι που ανάπαυε την ψυχή μου. Έτσι κι απόψε, στη μαγεία της γιορτής μου φάνηκε πως βρήκα μόνο μια στην ανάπαυση. Ονειρεύτηκα, Κρισπίν. Ονειρεύτηκα. Μα αύριο θα είναι πάλι ο δρόμος. Η τυφλή φυγή με την αστυνομία από πίσω μου. Δεν θέλω να με προφτάσει εδώ που βρίσκεται η αγαπημένη μου, γιατί μπορεί να νιώσει ντροπή που με είδανε τα μάτια της. Κι εγώ που νόμισα πως σου έκανε την καλύτερη υποδοχή. Μα δεν το πρόσεξα μονάχα εγώ. Η κυρία Σιρίνα και οι καλοί μας φίλοι, ο καπετάνιος, ο ποιητής, της είπανε για σένα τα ομορφότερα πενάδια. Στη μητέρα της που φιλοδοξεί να συμπεθεριάσει με άρχοντες. Φάνταξε σαν ο περιπόθητος γαμπρός. Άσο για τον κύριο Φασουλή. Μας υποπτεύεται, μας ξέρει. Ναι. Τον κύριο Φασουλή δεν είναι εύκολο να τον γελάσει όπως τον καθένα. Τη γριάλε που πρέπει να τη γελάσει με το ίσιο. Γι' αυτό το βρήκα συμφερότερο να τον ειδοποιήσω για όλα. Τι λες? Ναι, εμένα με ξέρει από παλιά. Μόλις του είπα πως είσαι ο αφέντης, μου έκαμε τη σκέψη και με το δίκιο του. Πως ο αφέντης είναι ίδιος με τον υπηρέτη. Κι εγώ, για να κερδίσω την εμπιστοσύνη του, το συμβούλεψα να μην σε αφήσει να μιλάς με την κόρη του. Αυτό έκανες? Και τώρα εγώ τι έχω να ελπίζω? Είσαι κουτός. Τώρα να ελπίζεις πως ο κύριος Φασουλής θα βάλει όλα του τα δυνατά για να μην ξαναδείς την κόρη του. Δεν καταλαβαίνω. Και με αυτόν τον τρόπο
θα γίνει ο καλύτερός μας σύμμαχος. Γιατί φτάνει να πει εκείνος όχι για να πει ναι η γυναίκα του και η κόρη του να σε ερωτευτεί πιο παλαβά. Δεν ξέρεις πως ανάβει μια παραχαϊδεμένη κοπέλα όταν βλέπει να εναντιώνονται στη θέλησή της. Να είσαι βέβαιος πως απόψε κιόλας, προτού σκολάσει η γιορτή, θα ξεγελάσει τον πατέρα της και θα έρθει να σου μιλήσει. Μα δεν βλέπεις πως δεν μου καίγεται καρφί? Μίδε για τον κύριο Φασουλή, μίδε για τον κόσμο ολάκερο. Γιατί εγώ μόνο σε εκείνη δεν θέλω να φανώ ανάξιος και ουτιδανός. Μόνο σε εκείνη δεν θέλω να βγω ψεύτης. Πάσε τις κουταμάρες! Τώρα δεν βολεί να κάνουμε πίσω. Σκέψου τι μας περιμένει αν δηλιάσουμε. Είσαι ερωτευμένος? Ναι. Τόσο το καλύτερο. Ο αληθινός έρωτας θα μας υπηρετήσει καλύτερα, πιο αποτελεσματικά από τον ψεύτικο. Αν δεν ήσουν στα αλήθεια ερωτευμένος, θα ήθελες να ξεμπερδεύουμε το γρηγορότερο. Μάνι, τόλμη βοηθάει σε όλα τα άλλα. Στον έρωτα συμφέρει λίγη ατολμία από μέρος του άντρα. Η ατολμία του κάνει τολμηρή τη γυναίκα. Αν δεν το πιστεύεις, εδώ έχεις την απόδειξη. Κοίτα. Κοίτα, με τρόπο πως η αθώα Σίλβια ζυγώνει με τη μεγαλύτερη προφύλαξη και δεν περιμένει άλλο για να σου μιλήσει παρά να φύγω εγώ από τη μέση. Σίλβια λες? Σοπά, γιατί μπορεί να τρομάξει. Όταν θα είστε μαζί, δείξε μεγάλη διάκριση. Λίγα λόγια, λίγα λόγια. Λάτρευε, κοίτα, εκστασιάζου. Και αφήνε να μιλούν αντί για σένα η μαγεία αυτής της νύχτας που είναι καμωμένη για τον έρωτα. Και αυτή η μουσική που τη σουρώνουν οι φιλοσιές και φτάνει εδώ θλιμμένη από την ευθυμία της γιορτής. Μην κοροϊδεύεις, Κρισπίν. Μην κοροϊδεύεις αυτό τον έρωτα που θα είναι ο θάνατός μου. Γιατί να κοροϊδέψω? Εγώ είμαι που το λέω πως δεν πρέπει να σούρνεται κανείς πάντα. Κάποτε πρέπει να πετάς στον ουρανό για να εξουσιάζει καλύτερα τη γη. Λοιπόν, πέτα τώρα εσύ και εγώ σούρνομαι από κάτω. Ο κόσμος θα είναι δικός μας. Σίλβια. Σεις είστε? Συγγνώμη. Δεν φανταζόμουν να σας βρω εδώ. Έφυγα μακριά από τη γιορτή. Η ευθυμία της μου φέρνει θλίψη. Το ίδιο και σε εσάς? Το ίδιο λέτε? Σας φέρνει λοιπόν θλίψη η ευθυμία? Ο πατέρας μου με μάλωσε. Ποτέ του δεν μου μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Και μαζί σας φέρθηκε άσχημα. Τον συγχωρείτε? Τον συγχωρώ. Αλλά μην τον κάνετε να θυμώνει εξαιτίας μου. Γυρίστε πίσω στη γιορτή. Γιατί θα σας ζητούν αν σας βρουν εδώ μαζί μου. Έχετε δίκιο, αλλά γυρίστε πίσω κι εσείς. Τι έχετε και είστε λυπημένος? Όχι, όχι. Εγώ θα φύγω χωρίς να με καταλάβει κανείς. Πρέπει να πάω πολύ μακριά. Τι λέτε? Δεν ήρθατε εδώ για σπουδαίες υποθέσεις? Δεν πρέπει να μείνετε καιρό? Όχι, 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 ούτε μια μέρα παραπάνω. Ούτε μια μέρα. Τότε μου είπατε ψέματα. Ψέματα? Όχι, όχι, μη λέτε πως είπα ψέματα, όχι. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια της ζωής μου. Αυτό είναι το μοναδικό μου όνειρο. Και αν ποτέ να μην είχα ξυπνήσει. Ο Αρλεκίνος είναι που τραγουδά. Τι έχετε? Δακρύζετε? Η μουσική σας κάνει να δακρύζετε? Γιατί δεν μου λέτε τον πόνο σας? Τον πόνο μου? Το λέει το τραγούδι. Ακούστε το. Από εδώ μονάχα η μουσική ακούγεται. Τα λόγια χάνονται. Τα ξέρετε? Είναι ένα τραγούδι για τη σιγαλιά της νύχτας που το λένε το βασίλειο των ψυχών. Το ξέρετε? Πέστε το. Η νύχτα εις πλαχνικής ερωτευμένους ρίχνει ένα πέπλο κεντυμένο μάστρα. Ίσκει στις φιλοσιές μαλαματένει, ψίθυρη, μοίρα, πόθος για να κλάψεις. Φωνή, τραγούδι, στεναγμός ανθρώπου. Θα δω ασέβεια στην Άγια Νύχτα. Μόνο η σιγή στα μάγια της ταιριάζει. Εκείνοι που πεθάναν από αγάπη και εκείνοι που αργοσβήσαν αγαπώντας, μες στη σιγή θα ακούσεις τη φωνή τους. Και από τα στέρη του ουρανού που στάζει το δάκρυ ταργυρό, κι εσύ θα μάθεις ο πόνος πώς λυτρώνει την ψυχή τους. Κι άλλες ψυχές καλεί να λυτρωθούνε κι αυτές με το μαρτύριο της αγάπης. Κι άλλες ψυχές καλεί να λυτρωθούνε κι αυτές με το μαρτύριο της αγάπης.
Νύχτα και ποίηση, νιάτα και λολάδα. Κοίτα, κοίτα, στη δούλεψή μας είναι τώρα. Θρίαμβος, θρίαμβος. Όλα μπήκαν στην αράδα και ο έρωτας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Στο σπίτι του Λέανδρο. Περάστε, κύριε, περάστε και καθίστε με όλοι σας την άνεση. Ναι. Να πω να σας φέρουν κάτι. Με κανένα τρόπο. Δεν παίρνουμε τίποτα. Ήρθαμε μόνο και μόνο για να σταθούμε στο πλευρό του αφέντη σου, ύστερα από αυτά που μάθαμε. Προδοσία πίστευτη που δεν θα μείνει ατιμόρητη. Σε βεβαιώνω πως αν ο κύριος Φασουρής πέσει στα χέρια μου. Α, προνόμιο των ποιητών. Εγώ με τους στίχους μου θα τον έχω πάντα στο χέρι. Τη φοβερή σάτυρα θα τους καρώσω, γεροκολασμένε, γεροκακούργε. Με συγχωρείτε, είπες πως ο αφέντης σου δεν λαβώθηκε πουθενά, ε? Παρολίγο να απομείνει στον τόπο. Βάλτε με το νου σας. 12 μαχαιροβγάλτες έπεσαν απάνω του. Αλλά με την παλικαριά του, τη σβελτάδα του, τις φωνές μου. Και αυτά έγιναν απόψε. Την ώρα που ο αφέντης σου μιλούσε με τη Σίλβια στο φράχτη του κήπου της. Ναι, κάποιος μάλιστα του το είχε προφτάσει. Αλλά τον ξέρετε, δεν είναι άνθρωπος να κιωτέψει. Όμως έπρεπε να μας δώσει είδηση. Έπρεπε να ειδοποιήσει το καπετάνιο. Θα τον είχε συνοδέψει με όλη του την καρδιά. Τώρα τον ξέρετε τον αφέντη μου. Βασίζεται μονάχα στον εαυτό του. Είπες πως άρπαξε από το γιακά έναν από τους μαχαιροβγάλτες. Και αυτό τα μαρτύρησε όλα, ε. Ώστε το σχέδιο ήταν του κυρίου Φασουρή. Να ξεκάμει τον αφέντη σου. Μα ποιος άλλος είχε συμφέρον να τον ξεκάνει. Η κόρη του αγαπάει τον αφέντη μου και εκείνος θέλει να την παντρέψει με άλλον. Ο αφέντης μου του χαλάει τα σχέδια του. Λοιπόν, ο κύριος Φασουλής ξέρει να κάνει πέρα τα εμπόδια. Δεν χείρεψε 2 φορές το χρόνο απάνω, ε? Δεν κληρονόμησε στο άψε σβήσει όλους τους συγγενείδες του. Όλοι τα ξέρουν τα κατορθώματά του. Κανείς δεν θα πει πως τον κακό λόγο. Η περιουσία του κυρίου Φασουλή είναι μια πρόκληση στην ανθρωπότητα και στη δικαιοσύνη. Μόνο μέσα σε αφιλότιμους ανθρώπους μπορεί να προκόβει ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Φασουλή. Καλά τα λες. Κι εγώ στη σάτυρά μου θα του τα ψάλω. Φυσικά χωρίς να τον ονοματίσω. Επειδή η ποίηση δεν σηκώνει τόση ακριβολογία. Πολύ θα τον σκοτήσει η σάτυρά σου. Άσε τον σε μένα, όταν θα πέσει στα χέρια μου. Αν καλά ξέρω πως δεν θα έρθει να με αγκυρέψει. Ούτε ο αφέντης μου θα το θέλει να γίνει καμιά προσβολή στον κύριο Φασουλή. Στο κάτω-κάτω είναι ο πατέρας της Σίλβιας. Αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουν όλοι εδώ στην πόλη πως ο αφέντης μου λίγο έλειψε να τον ξεκάνουν. Και πως δεν μπορεί αυτή η γριά λεπού να εναντιώνεται στον έρωτα της κοπέλας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ανεχτεί. Ο έρωτας είναι πάνω απ' όλα. Για να σταθείτε. Μήπως ο αφέντης μου είναι κανένας παρακατιανός. Όχι, πέστε μου. Δεν θα έπρεπε ο κύριος Φασουλής να καμαρώνει που ο αφέντης μου καταδέχεται να τον κάνει πεθερό. Ξέρατε πόσες νυφάδες από τζάκι καταφρόνεσαι και πόσες πριγκυποπούλες έκαναν τρέλες για χάρη του. Μα ποιος έρχεται? Η Κολομπίνα. Κόπιασε χαριτωμένη Κολομπίνα, μη φοβάσαι. Όλοι εδώ είμαστε φίλοι και η αμοιβαία φιλία μας σε προστατεύει από τον ομαδικό θαυμασμό μας. Η κυρία Σιρίνα με στέλνει να μάθω νέα για τον αφέντη σου. Η Σίλβια ήρθε πουρνό στο σπίτι μας και τάκαμε όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρά μου. Λέει πως δεν γυρίζει στο σπίτι του πατέρα της, ούτε βγαίνει από το δικό μας. Παρά αν είναι να της βάλει στεφάνι ο κύριος Λέανδρος. Έτσι λέει, ω ευγενικιά κοπέλα. Ερωτευμένη καρδιά. Τι επιθαλάμιο έχω να συνθέσω για το γάμο του. Η Σίλβια νομίζει πως ο κύριος Λέανδρος είναι βαριά πληγωμένος. Από τον μπαλκόνι της άκουσε τις παθιές τους και τις φωνές σου που καλούσε σε βοήθεια.
Ύστερα έπεσε ανέστητη και έτσι τη βρήκαν το ξημέρωμα. Αχ, πέστε μου, τι κάνει ο κύριος Λέανδρος, γιατί πάει να πεθάνει από την αγωνία. Το ίδιο και η κυρία Σερίνα. Πέστης, πέστης πως ο αφέντης μου κατάφερε να σωθεί επειδή τον φύλαγε ο έρωτας. Πέστης μονάχα πως από έρωτα πάει να πεθάνει. Πέστης ακόμα πως... Νάτος που έρχεται ο ίδιος. Αυτός θα σου τα πει καλύτερα. Φίλε μου, φίλε μου! Α, κύριε Λέανδρε, είστε γερός, τι χαρά! Μα πώς το μάθατε? Σε όλη την πόλη δεν μιλάνε για άλλο πράγμα. Οι άνθρωποι μαζεύονται στους δρόμους και όλοι είναι αγανακτισμένοι με τον κύριο Φασουλή. Μα τι λες! Αν επιχειρήσει ξανά τίποτα εναντίον σας! Αν δεν πάψει να εναντιώνετε στον έρωτά σας! Αμ, δεν θα καταφέρει τίποτα. Η Σίλβια βρίσκεται στο σπίτι της κυράς μου και δεν βγαίνει από εκεί παρά αν είναι να γεννεί γυναίκα. Η Σίλβια είναι στο σπίτι σας. Και ο πατέρας της? Ο κύριος Φασουλής θα κάνει πολύ καλά να κρυφτεί. Εκείνος νομίζει πως όλα τα μπορεί με τα ξεδιάντροπα τα πλούτη του. Με όλους μπορεί να τα βάλει, αμ όχι με τον έρωτα. Άκου, να πληρώσει ανθρώπους να σου σκοτώσουν. 12 μαχαιροβγάλτες, 12! Τους μέτρησα μόνος μου, σας λέω. Εγώ δεν ξεχώρισα παρά 3-4. Ο αφέντης μου θα πει στο τέλος πως δεν ήταν τίποτα σπουδαίο για να μην δώσει αξία στην ψυχραιμία και στην παλικαριά του. Μα εγώ... Εγώ τους είδα με τα μάτια μου, σας λέω. 12 ήταν. 12 αρματωμένοι ως τα δόντια και αποφασισμένοι για όλα. Απίστευτο, σας λέω. Απίστευτο μου φαίνεται πως γλίτωσε. Τρέχω να καθησυχάσω τη Σίλβια και την κυρά μου. Στάσου, Κολομπίνα. Τη Σίλβια θα ήταν καλύτερο να μην την καθησυχάσεις και τόσο. Αυτό άφησε το στην κυρά μου. Η Σίλβια νομίζει πως ο αφέντης σου χαροπαλεύει. Και μόνο που η κυρία Σιρίνα κάνει πως την εμποδίζει, δεν θα αργήσει να έρθει εδώ χωρίς να λογαριάσει τίποτα. Μπορούσε η κυρά σου να μην τα σκεφτεί όλα. Τώρα ας πηγαίνουμε κι εμείς, αφού εδώ δεν φελάμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδαυλίσουμε την αγανάκτηση του κόσμου για τον κύριο Φασουλή. Να πετροβολήσουμε το σπίτι του, να ξεσηκώσουμε την πόλη εναντίον του. Είναι καιρός να μάθει πως αν ως τα σήμερα κανένας δεν τόλμησε να του σηκώσει κεφάλι, τώρα όλοι ενωμένοι το τολμάμε. Να μάθει πως έχει και το πλήθος συνείδηση. Αυτός ο ίδιος θα έρθει να σας προσπέσει να παντρευτείτε την κόρη του. Ναι, τρέξτε, ναι. Όλοι φίλοι μου, τρέξτε. Το βλέπετε, η ζωή του αφέντη μου κινδυνεύει. Αυτός που έβαλε μια φορά να το σκοτώσουν δεν θα διστάσει να το ξανακάνει. Μη φοβάσαι. Φίλε μου και αφέντη. Κύριε Λέανδρε. Σας ευχαριστώ όλους, φίλοι μου. Φίλοι μου πιστοί. Τι είναι αυτά, Κρισπίν? Τι πας να κάνεις? Ως που θα με σύρεις με τις ψευτιές σου? Αχ, νόμιζες πως το πίστεψα, ε? Εσύ πλέρωσες τους μαχαιροβγάλτες. Όλα ήτανε δικό σου κόλπο. Πολύ δύσκολα θα τα βγαζα πέρα αν με χτυπούσανε στα αλήθεια. Και είσαι έτοιμος να με μαλώσεις όταν εγώ φέρνω γρηγορότερα την επιτυχία? Όχι, Κρισπίν, όχι. Το ξέρεις καλά πως δεν κυνηγώ την επιτυχία. Αγαπώ τη Σίλβια και δεν θα κερδίσω με δόλο την αγάπη της. Κι ας γίνει ό,τι γίνει. Ξέρεις καλά τι έχει να γίνει. Αν απ' την πολλή αγάπη αφήσεις να χάσεις αυτό που αγαπάς, η ίδια η Σίλβια θα σε κατηγορήσει. Τι λες? Αν η Σίλβια μάθει ποιος είναι. Μα όταν το μάθει, δεν θα είσαι πια αυτός που ήσουν. Θα είσαι ο άντρας της, ο ερωτευμένος άντρας της. Τόσο ερωτευμένος, πιστός και ευγενικός όσο εσύ θέλεις και όσο εκείνη μπορεί να πεθυμίσει. Όταν μια φορά γίνεις κύριος της αγάπης της και της πρικαστής, δεν θα είσαι ο τελειότερος υπότης. Εσύ δεν είσαι σαν τον κύριο Φασουλή που παρόλα του τα λεφτά που του επιτρέπουν τόσες πολυτέλειες δεν έμαθε την πολυτέλεια να είναι τίμιος. Σ' αυτόν η κατεργαριά είναι η δεύτερη φύση, ενώ σε σένα ήταν μονάχα από ανάγκη. Κι αν δεν με είχες στο πλευρό σου θα πέθαινες της πείνας. Αχ, θα ρεις πως αν έβρισκα σε σέναν άλλον άνθρωπο θα περιοριζόμουν να σε σπρώξω στον έρωτα. Αμ' όχι, θα σε σπρώχνα στην πολιτική και όχι στα λεφτά του κυρίου Φασουλή. Κι όλος ο κόσμος θα γινόταν δικός μας. Μα δεν είσαι φιλόδοξος, βλέπεις? Σου φτάνει να είσαι ευτυχισμένος. Μα δεν είδες πόσο δύσκολα μπορώ να είμαι ευτυχισμένος? Αν είχα πει ψέματα για να αγαπηθώ και να πλουτίσω, θα το είχα κάνει επειδή δεν θα αγαπούσα. Αλλά τότε θα ήταν δύσκολο να ευτυχήσω. Αν όμως αγαπώ, πώς μπορώ να πω ψέματα? Τότε μην τα λες.
Αγάπα, αγάπα με όλη σου την ψυχή, αλλά υπερασπίσου τουλάχιστον τον έρωτά σου. Στον έρωτα δεν είναι ψέμα να κρύβεις αυτό που μπορεί να κάνει την καλή σου να σε ξαγαπήσει. Αυτά είναι σοφίσματα, Κρισπίν, που θα έπρεπε να τα ανακαλύψεις μονάχος σου αν ο έρωτάς σου ήταν καθώς τον λες. Ο έρωτας είναι όλο σοφίσματα. Και το πιο φίνο από όλα δεν είναι να γελάσεις τους άλλους παρά τον ίδιο τον εαυτό σου. Εγώ δεν μπορώ να γελάσω τον εαυτό μου, Κρισπίν. Δεν είμαι από εκείνους που όταν πουλάνε τη συνείδησή τους πουλάνε και την νοημοσύνη τους. Γι' αυτό είπα πως δεν κάνεις για πολιτικός. Γιατί η νοημοσύνη είναι η συνείδηση της αλήθειας. Και όποιος τη χάνει με στα ψέματα είναι σαν να χάνει τον εαυτό του. Και στο τέλος γίνεται και ο ίδιος ένα ψέμα. Ού, έμαθες τόσα πολλά, Κρισπίν. Ωραία, στοχάστηκα κάμπος μέσα κάτεργα. Όπου αυτή η συνείδηση της αλήθειας με κατηγόρησε συχνότερα για κουταμάρα παρά για κατεργαριά. Με λιγότερη κουταμάρα και περισσότερη κατεργαριά θα είχα καταφέρει αντί για να είμαι κουπολάτης να είμαι ο καπετάνιος. Γι' αυτό έκανα όρκο να μην ξαναγυρίσω στα κάτεργα. Σκέψου πώς είναι η κουταμάρα μου, αφού για χατήρι σου πάω τώρα να πατήσω τον όρκο. Τι λες? Λέω πως η κατάστασή μας έγινε αβάσταχτη. Και πως εξαντλήσαμε όλη μας την πίστοση. Και πως οι άνθρωποι ζητάνε πια κάτι χειροπιαστό. Ο ξενοδόχος μας περιποιήθηκε βασιλικά τόσες μέρες, ελπίζοντας να λάβεις επιτέλους τις επιταγές σου. Ο κύριος Πανταλόνε, που γελασμένος από την πίστοση που μας είχε κάνει ο ξενοδόχος, μας προμήθεψε ό,τι ήταν απαραίτητο για να εγκατασταθούμε σε τούτο το παλατάκι. Έμποροι κάθε λογής που ξεθαρεύτηκαν να μας ανοίξουν τα μαγαζιά τους, θαμπωμένοι από τα μεγαλεία μας. Η κυρία Σιρίνα, η ίδια που τόσες καλές υπηρεσίες πρόσφερε στον έρωτά σου. Όλοι τους έκαναν αρκετή υπομονή. Και θα ήταν άδικο να περιμένουμε περισσότερα από δάφτους ή να παραπονεθούμε για τον άλλο κόσμο που δείχτηκε τόσο ευγενικός μαζί μας. Με χρυσά γράμματα θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου το όνομα αυτής της ξακουσμένης πολιτείας που από σήμερα την ανακηρύσω θετή μητέρα. Ξεχνάς, μωρέ, το χειρότερο. Από άλλα μέρη έχουνε κιόλας αμολυθεί να μας βρούνε. Νομίζεις πως τα κατορθώματά μας στη Μάντουα και στη Φλωρεντία τα έχουνε ξεχασμένα? Δεν θυμάσαι την περιβόητη δίκη της Μπολόνιας? 3.200 φύλλα χαρτί είχαν μαζευτεί στη δικογραφία όταν το σκάσαμε. Από τον τρόμο μας να τη βλέπουμε να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Πόσο θα έχει φουσκώσει από τότε, κατά την πένα εκείνου του τρανού νομοδάσκαλου που την είχε αναλάβει. Πόσες ανακρίσεις και καταθέσεις θα έχουν προσθεθεί που δεν θα βγάλουν τίποτα καλό. Κι όμως ακόμα διστάζεις. Ακόμα με μαλώνεις που έδωσε τη μάχη που θα κρίνει μονομερή στην τύχη μας. Να φύγουμε, Κρισπίν. Όχι, όχι! Αρκετές φορές το σκάσαμε. Σήμερα θα κριθεί η τύχη μας. Σου έδωσα τον έρωτα, δώσε μου τη ζωή. Μα πώς θα σωθούμε? Τι μπορώ εγώ να κάνω? Τίποτα για την ώρα. Φτάνει να δεχτούμε αυτό που οι άλλοι θα μας προσφέρουν. Στοχάσου πόσα συμφέροντα δημιουργήσαμε γύρω μας. Τώρα όλοι θα τσακιστούν να μας σώσουν. Επιτρέπετε, κύριε Λέαντε. Ω, κυρία Σιρίνα, εσείς στο σπίτι μου. Το βλέπετε σε ποιο κίνδυνο εκθέτω τον εαυτό μου? Οι κακές γλώσσες θα πούν πως πήγα στο σπίτι ενός όμορφου και ελκυστικού άντρα. Α, ο αφέντης μου θα κάνει τους κακόγλωσσους να βουβαθούν αν κανείς τολμήσει να προσβάλλει το τιμημένο σε όνομα. Ο αφέντης σου? Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Οι άντρες είναι τόσο άπιστοι. Όμως τίποτα δεν με σταματάει εμένα όταν είναι να σας υπηρετήσω. Τι μαθαίνω, κύριε? Πήγα να σας σκοτώσουν. Δεν ακούει πια κανείς τίποτα άλλο από αυτό. Και η Σίλβια, η καημένη κοπέλα, πόσο σας αγαπά. Θα ήθελα να ξέρω τι μάγια της κάματε για να σας αγαπήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο αφέντης μου ξέρει πως όλα τα χρωστά στη φιλία σας. Δεν θα έλεγα πως μου χρωστά και λίγα. Πάντα μου μίλησα γι' αυτόν όπως δεν όφυλα, χωρίς να τον ξέρω αρκετά. Πολλά τόλμησα για χατήρι σας. Αν τώρα δεν κρατήσετε τις υποσχέσεις σας. Αμφιβάλλετε για τον αφέντη μου. Δεν σας έχει δώσει ένα γραμμάτιο υπογεγραμμένο με το χέρι του? Καλό χέρι και καλό όνομα. Θα ρεις πως δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον μας. Εγώ δείχνω εμπιστοσύνη και δεν αμφιβάλλω πως ο κύριος Λέανδρος θα κρατήσει το λόγο του. Όμως οι μέρες είναι δύσκολες και αν σήμερα μου έδινε τα μισά από όσα μου είχε τα μένα, θα έχανε ευχαρίστως τα άλλα μισά. Σήμερα λέτε? Μάλιστα, η μέρα είναι σημαδιακή. Σήμερα κλείνουν 20 χρόνια αφού το έχασα το δεύτερο άντρα μου, που ήταν ο πρώτος και μοναδικός έρωτας της ζωής μου. Τον κακόμοιρο τον πρώτο. Τον πρώτο μου τον έδωσε με το ζόρι ο πατέρας μου.
Εγώ δεν τον αγάπησα και μόνο τούτο μπόρεσα να του μείνω πιστή. Αχ, πόσα δεν μπορείτε εσείς, κυρία Σιρήνα. Αλλά ας αφήσουμε τις λυπητερές αναμνήσεις. Ας μιλήσουμε για ελπίδες. Ξέρετε πως η Σίλβια ήθελε να έρθει εδώ μαζί μου. Εδώ, σε αυτό το σπίτι. Πώς σας φαίνεται? Τι θα έλεγε ο κύριος Φασούλης? Καθώς όλη η πόλη είναι ξεσηκωμένη εναντίον του, θα ήταν αναγκασμένος να σας παντρέψει. Όχι, 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 μην την αφήσετε να έρθει εδώ. Σταματάτε. Καταλαβαίνετε πως ο αφέντης μου δεν λέει αυτό που αισθάνεται. Ω, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Τι δε θα δίνε και εκείνος να δει τη Σίλβια στην αγκάλη του για να μην χωριστούν ποτέ πια. Τι δε θα δίνε, δεν το ξέρετε. Γι' αυτό ρωτάω. Ω, κυρία Σιρήνα, αν ο αφέντης μου βάλει σήμερα στεφάνι της Σίλβιας, σήμερα κιόλας θα πληρώσει όσα έχει τα μένα. Και αν δεν τις βάλει? Τότε όλα τα χάνετε. Κοιτάξτε και μόνοι σας που είναι το συμφέρον σας. Σώπα, σώπα, Κρισπίν, φτάνει. Δεν μπορώ να βλέπω να παζαρεύεται ο ερωτάς μου. Πηγαίνετε, κυρία Σιρήνα. Πέστε στη Σίλβια να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα της. Να μην έρθει εδώ με κανένα τρόπο. Να με ξεχάσει για πάντα. Εγώ φεύγω σε μέρη από όπου δεν θα ξανακουστεί το όνομά μου. Το όνομά μου? Έχω άραγε όνομα εγώ? Δεν θα σοπάσεις. Μα τι δεν έβιασε? Τι τρέλα είναι αυτή? Ελάτε στα λογικά σας, κύριε Λέαντρε. Να αρνιέστε με αυτόν τον τρόπο μια τόσο μεγάλη τύχη? Και δεν πρόκειται μονάχα για λόγους σας. Σκεφτείτε πως υπάρχουν κι άλλοι που τα έπαιξαν όλα για όλα πάνω στο χαρτί σας. Μα δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε έτσι μια κυρία που τόσο έχει εκτεθεί για να σας εξυπηρετήσει. Όχι, όχι, δεν θα κάνετε τέτοια παλαβομάρα. Θα την παντρευτείτε τη Σίλβια, κύριε Λέαντρε. Αλλιώς θα βρεθεί κάποιος που θα σας ζητήσει λογαριασμό για τις απάτες σας. Δεν είναι και τόσο μονάχη στον κόσμο όσο νομίζετε. Κυρία Σιρήνα, έχει δίκιο. Αλλά πιστέψτε με, κυρία μου, πως ο αφέντης μου μίλησε έτσι μόνο και μόνο επειδή τον πρόσβαλε η δυσπιστία σας. Ω, δεν έχω δυσπιστία. Η μόνη αφορμή είναι, όχι, όλα πρέπει να τα πω, είναι που ο κύριος Φασουλής δεν πιάνεται κορόιδο. Και μπρος στην κατακραυγή που ξεσήκωσες εναντίον του με το χθεσινό βραδινό σου τέχνασμα. Τέχνασμα, είπατε? Α, με τι, όλα τα ξέρουμε. Ένας από τους μαχαιροβγάλτες είναι συγγενής μου και τους άλλους τους γνωρίζω προσωπικώς. Λοιπόν, ο κύριος Φασουλής δεν έχασε καιρό και τώρα ψιθυρίζεται πως πληροφόρησε την αστυνομία ποιοι είστε και σας έχει στο χέρι. Λένε συνάμα πως έφτασε από την Πολόνια μια δικογραφία. Και ένας ντοτόρος του διαβόλου από κοντά. 3.900 φύλλα. Όλα αυτά τα έχουν σίγουρα και τα φωνάζουν. Κοιτάξτε λοιπόν, αν μας συμφέρει να χάνουμε καιρό. Μα και ποιος παταλάκια τον χάνει τον καιρό του? Γυρίστε στο σπίτι σας. Πέστε στη Σίλβια. Η Σίλβια βρίσκεται εδώ. Ήρθε μαζί με την Κολομπίνα. Πέρασε και αυτή για κοπέλα της συνοδείας μου. Τώρα περιμένει στον προθάλαμο. Της είπα πως είστε βαριά πληγωμένος. Ω, Σίλβια, ψυχή μου. Δεν σκέφτηκε παρά πως μπορεί να πεθάνετε. Δεν λογάριασε κανένα κίνδυνο. Είμαι ή δεν είμαι φίλη σας, ε? Είστε αξιολάτρευτη. Γρήγορα, γρήγορα, έλα. Ξαπλώσε εδώ. Κάνε το λαβωμένο. Κάνε το λίγο θυμισμένο. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί στην ανάγκη θα σε κάνω εγώ να λίγο θυμίσει τα αλήθεια. Μάλιστα, μάλιστα, με έχετε στο χέρι, το βλέπω. Μα τη Σίλβια δεν θα την έχετε. Ναι, θέλω να τη δω. Πέστε τη να έρθει. Και εγώ θα τη σώσω παρά τη θέλησή σας. Τη θέλησή σας κι όλων. Ακόμα και τη δική της. Καταλαβαίνετε πως ο αφέντης μου δεν τα αισθάνεται αυτά που λέει. Δεν τον έχω και τόσο σαχλό, μη δε για τόσο παρεβώ. Έλα μαζί μου. Σίλβια, Σίλβια μου. Δεν είσαι πληγωμένος? Όχι, καθώς βλέπεις. Ήταν μια απάτη. Μια απάτη παραπάνω για να σε φέρουν εδώ. Μα μη φοβάσαι. Γρήγορα θα έρθει ο πατέρας σου και αμέσως θα φύγεις μαζί του, χωρίς να σου δώσω άλλη αφορμή να με κατηγορήσεις. Στο μόνο που έσφαλα είναι που τάραξα την ψυχή σου με μια ψευδέστηση που θα σου μείνει σαν ανάμνηση από κακό όνειρο. Τι λες εκεί, Λέαντρε? Η αγάπη σου δεν ήταν αληθινή? Η αγάπη μου, ναι. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να σε εξαπατήσω. Φεύγα από εδώ αμέσως, προτού κανένας άλλος μάθει πως ήρθες. Τι φοβάσαι? Δεν είμαι ασφαλισμένη στο σπίτι σου. Εγώ δεν δίστασα να έρθω. Τι κίνδυνος υπάρχει όταν είμαι μαζί σου? Κανένας. Έχεις δίκιο. Η αγάπη μου σε προστατεύει ακόμα και από την αθότητά σου. Δεν θέλω να γυρίσω στον πατέρα μου ύστερα από τη φρικτή πράξη του. Όχι, Σίλβια.
Μην κατηγορείς τον πατέρα σου. Δεν είναι ένοχος. Αυτό ήταν μια άλλη απάτη. Άλλο ψέμα. Φεύγα από μένα. Φεύγα. Ξέχασε τον άθλιο τυχοδιώκτη που δεν έχει όνομα. Που τον κυνηγά η δικαιοσύνη. Όχι, όχι, δεν μπορεί να είναι έτσι. Η διαγωγή του πατέρα μου με έκανε ανάξια για την αγάπη σου. Αυτό είναι, το κατάλαβα. Αχ, αχ, δυστυχία. Ω, Σίλβια, Σίλβια. Πόσο σκληρά είναι τα γλυκά σου λόγια. Πόσο σκληρή είναι η αθώα εμπιστοσύνη της καρδιάς σου. Που είναι άμαθη στο κακό. Αφέντη! 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 Έρχεται ο κύριος Φασουλής! Ο πατέρας μου! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ θα σε παραδώσω σε εκείνον με το χέρι μου. Όμως πρόσεξε! Γιατί δεν έρχεται μονάχος, παρά με μερικούς άλλους και τη δικαιοσύνη μαζί του! Αν σε βρουν εδώ μαζί μου, σίγουρα εσύ τους προειδοποίησες. Μα δεν θα πετύχεις το σκοπό σου. Εγώ! Κάθε άλλο! Αλλά τα πράγματα σκουραίνουν και φοβάμαι πως κανείς πια δεν μπορεί να μας σώσει. Εμάς όχι! Ούτε και θα το επιχειρήσω. Αλλά τη Σίλβια ναι! Σίλβια, Σίλβια, πρέπει να κρυφτείς. Έλα εδώ. Και εσύ. Μη φοβάσαι για μένα. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί φτάνουν. Κοίτα, Κρισπίν, κοίτα να μάθεις τι θέλει όλος αυτός ο κόσμος. Πρόσεξε μονάχα να μην μπει κανείς εδώ ώσπου να γυρίσω. Οχ, δεν έχει άλλη έξοδο. Αφέντη, αφέντη, στάσου. Στάσου, μην σκοτώνεσαι έτσι. Δεν σκοπεύω να σκοτωθώ, μήτε να το σκάσω. Σκοπεύω να σώσω τη Σίλβια. Αφέντη, αφέντη. Πάλι καλά. Νόμιζα πως πήγαινε να γκρεμιστεί, μα εκείνος πήγε κατά πάνω. Ας ελπίσουμε λοιπόν, αφού θέλει ακόμα να πετά. Αυτή είναι η περιοχή του. Η δικιά μου εμένα είναι να βρίσκομαι κάτω στη γη. Τώρα πιότερο παρά ποτέ πρέπει να στεριωθώ απάνω της. Κανείς! Άνδρας ή γυναίκα! Σκύλος ή γάτα! Πού είναι! Πού βρίσκονται αυτοί οι ληστές, αυτοί οι φωνιάδες! Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου! Είναι αληθινά όσα βλέπουν τα μάτια μου, Κρισπίν! Είναι μπορετά όσα συμβαίνουν εδώ! Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου! Να τους πιάσουν! Να τους δέσουν! Δεν θα γλιτώσουν! Δεν θα μας ξεφύγουν! Τι είναι αυτά! Πώς παραβιάζεται έτσι η κατοικία ενός άρχοντα, Για καλή σας τύχη απουσιάζει ο αφέντης μου! Μπούλαστο εσύ! Μπούλαστο! Γιατί είσαι ο συνένοχός του! Μαζί θα πληρώσετε! Τι συνένοχος! Εγκληματίας όσο και ο τάχα αφέντης του! Τούτος είναι που με απάτησε εμένα! Τι σημαίνουν όλα αυτά! Κρισπίν! Τι σημαίνουν! Έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι, Κρισπίν! Τι λες τώρα, Κρισπίν, Νόμισες πως θα περνούσαν σε μένα οι κατεργαριές σου, Ώστε εγώ έβαλα να σκοτώσουν τον αφέντη σου, Ώστε εγώ είμαι ο γεροτσιγκούνης που πάει να θυσιάσει την κόρη του, Ώστε ο κόσμος έχει δίκιο, Να με κατατρέχει και να με βρίσκει, Τώρα θα βγούμε! Αφήστε τον κύριε Φασουλή, αυτό είναι δική μας δουλειά. Εσείς στο κάτω-κάτω δεν χάσατε τίποτα. Αλλά εγώ που όλο μου το καπιτάλι το δάνεισα χωρίς εγγύηση. Πάει, χάθηκα. Τι θα απογίνω! Κι εγώ, για πέστε μου που ξόδεψα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον υπηρετήσω καθώς νόμιζα πως ταιριάζει στη θέση του. Αχ, αυτός είναι ο χαμός μου. Τα είχα εμείς! Εμείς που γελαστήκαμε με τον χειρότερο τρόπο! Τι θα πουν για μένα που έβαλα το σπαθί και την τιμή μου στην υπηρεσία ενός τυχοδιώκτη! Και για μένα που του αφιέρωνα σονέτο πάνω στο σονέτο σαν να ήταν ο μεγαλύτερος άρχοντας! Ναι, γελάτε, γελάτε! Αφού εσείς δεν χάσατε τίποτα! Αφού από εσάς δεν έκλεψαν τίποτα! Γρήγορα! Γρήγορα! Πού είναι ο άλλος, ο κατεργάρης, πού είναι? Ψάχτε παντού, ψάχτε να τους βρείτε. Σιγά, ένα βήμα να κάνετε και σας έφαγα. Φοβερίζεις κιόλας, Θα ρίσεις πως θα το σηκώσουμε κι αυτό, Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Μάλιστα, δικαιοσύνη ζητάμε. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Κύριοι, ακούσομεν την φωνήν της, διότι άλλος ουδένες τη γενέστε.
Η δικαιοσύνη απαγορεύει την χειροδικία και των πιθαναγκασμών. Δικαιοσύνη δεν σημαίνει αντεκδίκηση. Summum ius, summa injuria. Η δικαιοσύνη είναι πλήρη σοφία, η δε σοφία πλήρη τάξεω. Η τάξη σημαίνει λόγων, ο δε λόγο κανόνα δικονομία. Όθεν καταθέσετε, κύριοι, τα σαγωγά σα, ό,τι πάσε θα περιληφθώ συν εν τη δικογραφία. Φρίκι, ακόμα μεγάλο η δικογραφία. Περιλαμβάνεται ήδη εν αυτή σωρία καταγγελιών. Εις ταύτας θα προσθεθώ σε όσε υποβάλλονται σήμερον. Αναλαμβάνω, κύριοι, την υπεράσπιση των συμφερόντων σας. Γράψετε, κύριε γραμματεύ, γράψετε. Ιδέ ενάγοντες, ας προσέλθουσιν αναείς ή να καταθέσωση. Ας δείψει πολύ ανακατοσούρα, την ξέρουμε δά τη δικαιοσύνη σας. Μην γράψεις τίποτα. Γιατί το μαύρο θα το βγάλει σε άσπρο και εμείς θα απομείνουμε χωρίς τα λεφτά μας και κατεργαρέει χωρίς τιμωρία. Νέσκε. Πρώτα τα λεφτά μας και ύστερα η δικαιοσύνη. Άνδρες απέδευτοι, άνδρες αγενείς, τι φρονείτε περί δικαιοσύνης? Δεν αρκεί να κηρύσετε αυτού ζημιοθέντας, απαιτείται να αποδειχθεί η δολία προαίρεσης των εναγωμένων. Απάτη και δόλος, δεν είναι εν και το αυτό ως η κοινή αντίληψη φρονή. Εν περιπτώσει, καθήνε... Κότο! Γιατί στο τέλος θα πεις πως εμείς έχουμε άδικο. Τούτο δυνατόν να συμβεί αν επιμείνετε αρνούμενοι την αλήθεια των γεγονότων. Καλό κι αυτό! Μας έκλεψαν, θέλει περισσότερη αλήθεια. Γίνεται πιο φανερή αδικία. Κλοπή και υπεξαίρεσης δεν είναι έννοια ταυτόσιμη. Πολλοδίτων απάτη και δόλος. Από τις 12 δέλτου μέχρι του Ιουστινιανού, του Τριβωνιανού, του Εμιλιανού και του Τριβερίανου. Όλο και όλο το ζήτημα είναι πως χάσαμε τα λεφτά μας. Και από τούτο κανείς δεν μας σώζει. Ο ντοτόρος τα είπε πολύ σωστά. Δείξετε εμπιστοσύνη και αφήστε να μπουν όλα στη δικογραφία. Γράψατε. Μάλιστα. Γράψατε λοιπόν, κύριε γραμματεύ, γράψτε. Μια στιγμή. Μ' αφήνετε να μιλήσω όχι, κι εγώ. Όχι. Βούλωστο κατεργάρι, βούλωστο ξετσίποτε. Εσύ θα μιλήσεις όταν δεν θα το έχεις όρεξη. Θα ομιλήσει εν καιρό το δέοντι, ότι πάντες ακούονται επακροατηρίο. Γράψατε, κύριε γραμματεύ, γράψατε. Μάλιστα. Σήμερον εν τη πολυτάφτη και εν έτη σωτηρίο. Αλλά θα ήταν το ίσως σκοπιμότερον να προβόμεν προηγουμένως εις την απογραφήν των εν τη οικία κινητών. Αχ, δεν θα δει ανάπαυση αυτή η πένα. Ήτα δε να χωρίσομεν εις την κατάθεση εγγυήσεως παρά των εναγόντων ή να μη προσβληθεί η αξιοπιστία αυτών. 2.000 σκούδα αρκούσι και εμπράγματος εγγύησης δια της εκείνη του περιουσίας. Τι αυτών... λες εκεί? Εμείς 2.000 σκούδα. Θα έδινα καταβάλλητε 8.000. Αλλά προκειμένου περί προσώπων ικανός αξιοπίστων, πάντοτε ενήργησα μεταφίδους. Βάστα, μη γράφεις άλλο και εμείς αυτά δεν τα χάφτουμε. Πώς, ούτω προσβάλλεται η δικαιοσύνη? Απαγγέλω κατηγορίαν επί αυτοδικία και αντιστάσει κατ' εκπροσώπου της δικαστικής αρχής εν διερασκήσει των καθηκόντων του. Αυτός ο άνθρωπος θα μας χαντακώσει. Είναι τρελός. Είπατε άνθρωπος και τρελός? Ομιλείτε με τα σεβασμού, παρακαλώ. Ομιλείτε με τα σεβασμού. Είμεις δε, κύριε γραμματεύ, γράψατε. Μάλιστα. Γράψατε ότι εγένετο και προσβολή διαλόγων. Καλά να πάθετε που δεν με ακούσατε. Μίλα λοιπόν, μίλα. Καθώς βλέπω αυτό είναι το καλύτερο. Τότε σταματήστε αυτόν τον άνθρωπο γιατί θα σηκώσει βουνό με τα χαρτιά του. Σταμάτα, φτάνει πια. Άκουσες? Παράτα την πένα. Μη δεις, βαλέ, το χείρα ασεβή. Κύριε καπετάνιο, δεν θα δούμε ωφέλεια από το σπαθί σου. Είναι και αυτό όργανο δικαιοσύνης. Κάντε μας τη χάρη και πάψτε να γράφετε. Ιδού εστί ωφελεί να πράττεις με τα λόγου. Διακόψετε, κύριε γραμματεύ. Προέκυψε ζήτημα προς διευκρίνησιν. Τα διάδικα μέρη ας συζητήσω σε κατηδίαν. Εμείς δε χωρίσομεν εις την απογραφήν των κινητών. Όχι. Πρόκειται περί τύπου μη δυναμένου να παρακαμφθεί. Θα γράψετε όταν έρθει η ώρα. Τώρα αφήστε με να μιλήσω με τους κυρίους. Αν εκ των λόγων σας μέλει να προκύψει οδήποτε απόδειξης, οφείλομαι να γράψομαι. Με κανένα τρόπο.
να μην γράψετε μηδέν γράμμα, αλλιώς δεν ανοίγω το στόμα μου. Αφήστε τον άνθρωπο τέλος πάντων να μιλήσει. Ωραία. Ακούστε τι έχω να σας πω. Γιατί κλαίγεστε? Επειδή χάσατε τα λεφτά σας, ε? Και τι θέλετε, να τα πάρετε πίσω? Ναι, ναι, και αυτό είναι. Τα λεφτά μας γυρεύουμε. Τα λεφτά μας. Τότε ακούστε με. Από πού θα τα πάρετε, αν έτσι μόνοι σας κλονίζετε την εμπιστοσύνη που έχουν στον αφέντη μου και κάνετε αβόλετο το γάμο του με τη μοναχοκόρη του κυρίου Φασουλή? Να πάρει ο διάτανος, να πάρει. Πάντα μου προτίμησα να κάνω με κατεργάριδες παρά με κουτούς. Κοιτάξτε μωρέ τι καταφέρατε. Και πώς θα διορθωθούν τώρα τα πράγματα που ανακατέψατε τη δικαιοσύνη? Τι θα κερδίσετε αν μας ρίξουν στα κάτεργα, ε? Θα γίνει μονέδα στα χέρια σας το μαλλί από το τομάρι μας. Θα γίνετε πιο πλούσιοι ή πιο τρανοί όταν εμείς θα είμαστε χαμένοι? Τι διαφορετικά που θα ήταν αν δεν μας βάνατε τρικλοποδιά στην πιο κρίσιμη στιγμή? Σήμερα, σήμερα κιόλας θα είχατε στο χέρι τα λεφτά σας με όλους τους τόκους. Αν καλά αυτοί οι τόκοι θα φτάναν να σας στείλουν στην Κρεμάλα, αν η δικαιοσύνη δεν είχε ξεπέσει σε τούτους τους καλαμαράδες. Τώρα κάνετε ό,τι σας γουστάρει. Εγώ είπα ποιο είναι το συμφέρον σας. Οι ενάγοντες αμφιρέπουν. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως οι δύο ξένοι είναι έτσι παλιάνθρωποι που τους λέτε. Αυτός ο Κρισπίν είναι ικανός να τους τουμπάρει. Τι λες κι εσύ, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Εσύ πως το βλέπεις? Λες πως σήμερα κιόλας θάβανε στεφάνι ο αφέντης σου στη θυγατέρα του κυρίου Φασουλή. Και να αυτός δεν του τη δώσει. Δεν είναι στο χέρι του. Η κόρη του κλέφτηκε με τον αφέντη μου. Τώρα το συμφέρον του κυρίου Φασουλή είναι να μην μαθευτεί πως η κόρη του πλανεύτηκε από έναν άνθρωπο χωρίς κοινωνική θέση που τον γενικάει και η δικαιοσύνη. Αν είναι έτσι, εσύ τι λες? Ας μην κλονιζόμαστε από αυτά. Τούτος ο Μπερμπάντης είναι μάστορα στην ψευτιά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κόντεψα να τον πιστέψω. Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Προσέξτε! Θα τα χάσετε όλα. Ας δούμε πρώτα-πρώτα. Κύριε Φασουλή, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Τι θέλεις? Ας πούμε πως εμείς δεν έχουμε αφορμή να παραπονεθούμε. Ας πούμε πως ο κύριος Λέανδρος είναι καλός και άξιος. Τι λες εκεί? Ας πούμε πως η κόρη σου τον ερωτεύτηκε τρελά ως το σημείο να το σκάσει μαζί του. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος αντιάνθρωπος? Μη χαλάς την καρδιά σου, μη χαλάς την καρδιά σου. Μια υπόθεση κάνουμε. Μη δες την υπόθεση, μπορώ να το σηκώσω. Δείξε υπομονή, κύριε Φασουλή. Ας πούμε πως το κακό έγινε. Τώρα δεν θα ήσουν αναγκασμένος να παντρέψεις την κόρη σου με το... Να την παντρέψω? Καλύτερα έχω να τη σκοτώσω. Μην το βάλω στο νου μου. Εσείς βλέπω που το πάτε για να πάρετε πίσω τα λεφτά σας από την καμπούρα τη δική μου, ε! Όλοι σας είστε μπερμπάντιδες. Πρόσεχε τα λόγια σου, πρόσεχε. Όταν είσαι εσύ μπροστά, δεν μιλούν για μπερμπάντιες. Καλά το πες, καλά. Μπερμπάντιδες. Μπερμπάντιδες. Τα κάματε πλακάκια, ε, για να μου αρπάξετε το βιός μου. Μα δεν θα σας πετύχει, ε. Δεν θα σας πετύχει. Μη ενοχλείστε, κύριε Φασουλή, διότι αν και ούτε παρετηθώ σε εισαγωγής, η δικογραφία παραμένει. Ουδέν ουδέν των διαλαμβανομένων εν αυτή εξαφανίζεται. Ακούστε με, πεντήκοντα αποδεδειγμένα αδικήματα ευρίσκονται εδώ, εδώ, εδώ καταγεγραμμένα, και εισά αριθμά άλλα, αγαπητοί κύριοι, και εισά αριθμά άλλα ουδενιάς χρήζοντα αποδείξεως. Τώρα, Κρισπίν, τι έχεις να πεις? Πως όλα αυτά τα αδικήματα που λέει ο κύριος Δοτόρος είναι τα ίδια με τα τωρινά. Χαμένα λεφτά που κανένας ποτέ δεν θα τα πάρει πίσω όσο εμείς είμαστε πανί με πανί. Α, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα εισπράξω πάνω τι μου ανήκει ενεργών κατανόμων. Τότε εισπράξτε το από εκείνους που μας κυνηγούν. Γιατί εμείς για να πληρώσουμε δεν έχουμε άλλο από τα τομάρια μας. Τα δικαστικά δικαιώματα είναι ιερά. Προς διασφάλισην δε αυτών θα κατάσχομεν πάνω ό,τι ευρίσκεται εν τη οικία τα φως. Αυτά είναι για να πάρουμε κάτι κι εμείς. Αυτό να ακούγεται, αλλιώς. Γράψετε, γράψετε παρακαλώ, κύριε γραμματεύ, γράψετε. Όταν όλοι ομιλώσουν μου, η συνεννόηση καθίσταται ανέφικτη. Όχι, 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 μην γράφεις, μην γράφεις. Ακούστε, ακούστε εδώ, κύριε Ντοτόρο. Αν σας μετρήσουν στο χέρι μια και καλή, χωρίς να γράφετε τόσα πολλά τα, πώς τα λέτε, τα λαδώματα. Δικαστικά δικαιώματα. Α, το ίδιο είναι.
Τι θα λέγατε? Εν τι αυτή περιπτώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο αφέντης μου μπορεί να γίνει σήμερα πλούσιος και δυνατός αν ο κύριος Φασουλής στέρξει να του δώσει την κόρη του. Η κοπέλα είναι μοναχοθυγατέρα. Λοιπόν, αν ο αφέντης μου την παντρευτεί, βάνει στο χέρι και το λαβαίνετε. Εξεταστέων. Εξεταστέων. Τι σου είπε, τι απόφαση παίρνεις? Ο κύριος δεν είναι ευήθης. Δείκνεται δε γνωρίζων των νόμων. Λαμβανομένου υπόψη ότι η επενεχθήσα ημίν ζημία είναι χρηματική και ότι παν αδίκημα δυνάμενον να επανορθωθεί περιέχει εν τη επανορθώσει την δικαιωτέραν τιμωρίαν, λαμβανομένου υπόψη ότι εν το πρωτογόνο δικαίω γεγραπτέ οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ουχή δε οδόντα αντί οφθαλμού ή οφθαλμών αντί οδόντος, ασφαλώς συνάγεται λέω εν τη προκειμένη περιπτώση σκούδων αντί σκούδου. Ο εναγόμενος δεν σας αφήρεσε την ζωή, άρα δεν δικαιούστε να απαιτήσετε την ειδική του προς αποζημίωση. Δεν σας προσέβαλεν εις την τιμή σας, άρα δεν δικαιούστε να διασύρετε την ειδική του. Η ισότης είναι υπερτάτη δικαιοσύνη. Εκουιτάς γιουστίτια μάγκνα εστ. Και από τον πανδεκτών μέχρι του Τριβωνιανού και του Εμιλιανού Τριβελιανού. Κόφτο! Αν αυτός μας πλερώσει. Φτάνει να μας πλερώσει και. Τι κουταμάρες είναι αυτές! Και πού θα βρει τα λεφτά να σας πλερώσει? Είναι ώρα για πασάρια. Είναι και παρά είναι. Όλοι σας έχετε συμφέρον να σωθεί ο αφέντης μου και έτσι να σωθείτε. Εσείς οι δυο για να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Ο κύριος Δοτόρος για να μην χάσει τους κόπους που έκαμε να σηκώσει βουνό τούτο της Σοφίας. Ο κύριος Καπετάνιος, επειδή όλοι τον ξέρουν φίλο του αφέντη μου και δεν συμφέρει στη γενναιότητά του να κουβεντιάζονται τα πάρε δώσε του με έναν τυχοδιώχτη. Ελόγου σου κύριε Αρλεκίνο, επειδή οι διχυράμβοι σου θα έχαναν όλοι τους την αξία αν μαθεύονταν πως τους χρησιμοποίησες έτσι άσχημα. Και εσύ κύριε Φασουλή, παλιέ μου φίλε, επειδή η κόρη σου είναι ενώπιον Θεού και ανθρώπων σύζυγος του κυρίου Λέανδρου. Ψέματα! Ψέματα! Αδιάντροπε! Αδιάντροπε, ε! Τότε εμπρός! Εμπρός! Τι χασομεράτε! Καταγράψετε ό,τι βρίσκεται μες στο σπίτι! Γράφτε κι ας είναι και οι κύριοι από εδώ μάρτυρες! Εμπρός λοιπόν, αρχίστε από αυτό εδώ το δωμάτιο! Η Σίλβια! Η Σίλβια! Μαζί! Οι δυο τους! Ωστε είναι αλήθεια, ε! Όλοι εναντίον μου, ε! Και η γυναίκα μου και η κόρη μου μαζί τους, ε! Όλοι συναμάξησαν για να με ληστέψουν. Πιάστε αυτόν τον άνθρωπο! Αυτές τις γυναίκες, ε! Πιάστε αυτόν τον απατεώνα! Αλλιώς εγώ ίδιο! Είσαι τρελός, κύριε Φασουλή! Κύριε Φασουλή! Η κόρη σου, κύριε Φασουλή, ήρθε εδώ με τη συνοδεία της κυρίας Σιρήνας επειδή με νόμιζε βαριά πληγωμένο. Εγώ ο ίδιος έτρεξα να φέρω τη γυναίκα σας για να την πάρει πίσω στο σπίτι σας. Η Σίλβια ξέρει σήμερα ποιος είμαι. Ξέρει όλη μου τη ζωή. Ζωή γεμάτη αθλειότητες, απάτες, ποταπότητες. Και είμαι βέβαιος πως από το ερωτικό μας όνειρο δεν μένει τίποτα πια στην καρδιά της. Πάρτε την από εδώ, κύριε Φασουλή. Πάρτε την. Εγώ σας το ζητώ προτού παραδοθώ στη δικαιοσύνη. Η τιμωρία της κόρης μου είναι δική μου δουλειά. Όσο για σένα, Κάστε τον, λέω! Κάστε τον! Πατέρα, αν δεν τον σώσετε, αυτό θα είναι ο θάνατός μου. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ πάντα. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Επειδή η καρδιά του είναι ευγενική, γι' αυτό στάθηκε τόσο δυστυχισμένος. Και να μπορούσε να με κάνει δική του με τα ψέματα, δεν το καταδέχτηκε. Σώπα! Σώπα τρελή! Τρελή και διάντροπη!
Τι είναι η ανατροφή κουσούδα και η μάνα σου, α! Το κούφιο τη κεφάλι και οι φαντασίε τη όταν κάνουν τα μυθιστορήματα. Όλα είναι προτιμότερα παρά να παντρευτεί η κόρη μου έναν άντρα σαν και σένα και να δυστυχέψει σαν τη μάνα τη. Σε τι με ωφέλησαν εμένα τα πλούτια, ε! Καλά, κύριε Φασουλή, σε τι ωφελούν τα πλούτη δίχως τον έρωτα! Σε τι ωφελεί ο έρωτας δίχως τα πλούτη! Κύριε Φασουλή, το φρονιμότερο είναι να τους νυμφεύσετε. Βάλτε στο νου σας πως όλα αυτά θα μαθευτούν στην πόλη. Βάλτε στο νου σας πως όλος ο κόσμος θα είναι με το μέρος. Και εμείς, κύριε Φασουλή, δεν θα το βαστάξουμε να ζωρίσει την κόρη σου. Και θα πιστοποιηθεί, ακούστε με, θα πιστοποιηθεί εν τη δικογραφία ότι ευρέθη εν τάφθα, αλλά ομού με ταυτού. Για σταθείτε. Του αφέντη μου δεν του λείπουν παρά τα λεφτά. Στην ευγένεια κανείς δεν του παραβγαίνει. Τα εγγόνια σας θα είναι αληθινοί υπότες. Εξούν αν νοιάσουν του παππούλη του. Αλλιώς όλοι θα πέσουμε επάνω σου και θα βγουν στη φόρα τα κατορθώματά σου. Και τίποτα δεν θα κερδίσεις. Σας συγκεντρώνει και μια κυρία συγκινημένη από τον αληθινό έρωτα, που είναι τόσο σπάνια στον καιρό μας. Αχ, μοιάζει με μυθιστόρημα. Κόψε, είπα. Ας παντρευτούν, είπα. Και κακός στην κεφαλή τους. Μα την κόρη μου εγώ την αφήνω άπρικη και την αποκληρώνω. Μάλιστα, την αποκληρώνω. Και την περιουσία μου τη σκορπίζω στους ανέμους. Κάνε παρά να τη βάλεις στο χέρι τούτος ο αγγίρτης. Αγγίρτη. Κύριε Φασουλή, αυτό δεν θα το πράξετε, κύριε Φασουλή. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές, κύριε Φασουλή. Ούτε να το σκέφτεσαι καθόλου. Τι θα πει ο κόσμος. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Όχι, πατέρα μου. Εγώ είμαι που αρνούμαι να δεχτώ οτιδήποτε από σένα. Θα μοιραστώ την τύχη του άντρα μου. Έτσι όπως είναι τον αγαπώ. Και μόνο έτσι μπορώ να δεχτώ την αγάπη σου. Τι λέγουσιν, εμοράνθησαν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα τα δεχτείτε όλα. Θα είστε ευτυχισμένοι και θα είστε πλούσιοι. Η κόρη μου φτωχιά και στερημένη. Αυτός ο άνθρωπος είναι δίμιος. Συνεχίζετε πως ο έρωτας είναι τρυφερό παιδί και δεν αντέχει στις στερήσεις. Άπαγε της βλασφημίας. Ο κύριος Φασουλής θα υπογράψει εδώ πάρα αυτά. Ακούστε με, πράξην για νέας πρικοδοτήσεως, ως αρμόζει βέβαια εις πρόσωπον της κοινωνικής του θέσεως και πατέρα μάλιστα φιλόστοργων. Γράψατε, κύριε γραμματέ, γράψατε παρακαλώ ότι εις τούτο ουδής έχει αντίρρηση. Γράψε. Εμείς δε νεαροί ερωτευμένοι καταδεχτείτε τον πλούτον ότι δεν αρμόζει να υπερβάλλεται εις ευτυχίαν ή της ουδέν ωφελεί. Θα δούμε τα λεφτά μας. Ποιους λέει όσοι. Αλλά πρέπει πρώτα να δηλώσετε πως ο κύριος Λέανδρος δεν σας απάτησε ποτέ. Κοιτάξτε πως θυσιάζεται για χατήρι σας και πως θέργει να δεχτεί τα πλούτη που αποτροπιάζει την ψυχή του. Πάντα. Πάντα τον είχαμε εμείς για αληθινό υπότι. Πάντα μας. Όλοι μας πάντα του είχαμε μας τυφλή εμπιστοσύνη. Ναι. Και πάντα θα τον υποστηρίζουμε. Και τώρα, κύριε Ντοτόρο, αυτή τη ειδικογραφία θα βρούμε άραγε χώμα αρκετό να τη θάψουμε. Έχω προνοήσει περί τούτου. Αρκεί να μεταφέρω την στίξην, εις ορισμένην φράσιν, ακούστε, ένα κόμμα παρεντιθέμενο μεταξύ δύο λέξεων, αντιστρέφει το νόημα. Αξιοθαύμαστο κόμμα, ολοτρευτό κόμμα, δαιμόνιο της δικαιοσύνης, χρησμέ του νόμου, τέρας της δικονομίας. Ήδη επαφίεμαι εις την μεγαλοδορίαν του κυρίου σου. Μην έχεις έγνοια. Κανένας δεν ξέρει καλύτερα από σένα πόσο τα λεφτά μπορούν να αλλάξουν έναν άνθρωπο. Εγώ είμαι που το έγραψα και το ξέγραψα εκείνο το κόμμα. Ώσπου να βρούμε τίποτα καλύτερο, πάρε αυτή την καδένα, είναι μαλαματένια. Μονάχα! Δεν ακούσουμε. Θα θέσω έναν όρο. Αυτό το τον κατεργάρι να πάψεις να τον έχεις στην υπηρεσία σου. Δεν χρειάζεται να το γυρέψεις, κύριε Φασουλή.
Θα ρεις πως είμαι τόσο φτωχός σε φιλοδοξία όσο ο αφέντης μου. Αχ, Κρισπίν, θέλεις να με παρατήσεις, ε? Θα λυπηθώ πολύ να σε αποχωριστώ. Μη λυπηθείς, γιατί σε τίποτα πια δεν μπορώ να σε υπηρετήσω. Μαζί με μένα πετάς και το πετσί του παλιού ανθρώπου. Τι σου είχα πει? Πως το συμφέρον τους ήταν να μας σώσουν. Πίστεψέ το. Για να πας μπροστά, καλύτερο είναι να δημιουργείς γύρω σου συμφέροντα παρά συμπάθειες. Γελιέσαι, γελιέσαι, γιατί χωρίς τον έρωτα της Σίλβιας δεν θα είχα σωθεί. Κι είναι μικρό συμφέρο έρωτας. Πάντα μου αναγνώρισες τα ιδανικά το μερτικό τους. Και τώρα η φάρσα τέλειωσε. Την είδατε, όπως τις φάρσες της ζωής, που σκεντούνται τις κούκλες, τις κουνάνε όπως τους ανθρώπους, σπέγγι χοντροί, που είναι τα συμφέροντα, οι απάτες και τα πάθη. Άλλοι τις τραβούν από τα πόδια και τις οδηγούν σε περιπέτειες θλιβερές. Άλλοι τις τραβούν από τα χέρια, που ανεβοκατεβαίνουν με δυσκολία, αλλά παλεύουν με λύσα, κλέβουν και σκοτώνουν με πανουργία. Όμως, ανάμεσα από τους πάγους, καμιά φορά κατεβαίνει στην καρδιά από τον ουρανό ένα ψηλό νήμα, κλωσμένο θαρρής από φως του ήλιου και της σελήνης. Το νήμα της αγάπης, που κάνει τους ανθρώπους το ίδιο όπως τούτες τις κούκλες που τους μιμούνται, να μοιάζουν με θεούς. Το μέτωπό μας το αγγίζουν τότε φέγγια αυγινά. Αναφτεριάζει η καρδιά μας και νιώθουμε πως δεν είναι όλα φάρσα μέσα στη φάρσα, αλλά υπάρχει και κάτι θεϊκό μέσα στη ζωή μας, κάτι αληθινό και αιώνιο, που αυτό δεν τελειώνει όταν η φάρσα τελειώνει. Ακούσατε το έργο «Τα δημιουργημένα συμφέροντα» του Ιάκυνθου Μπεναβέντε, σε μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι ηθοποιοί Ντάνης Κατρανίδης, Κρισπίν, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Λέανδρος, Δημήτρης Αθανασόπουλος, Ξενοδόχος, Δημήτρης Χρυσομάλης, Αρλεκίνος, Νίκος Λυκομήτρος, Καπετάνιος, Δημήτρης Δουνάκης, Καμαριέρης, Μπέτη Βαλάση, Σιρίνα, Κλεός Κουλούδη, Κολομπίνα, Κόκα Στυλιανού, Λάουρα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρισέλα, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Κύριος Φασουλής, Ντίνα Κόνστα, Κυρία Θασουλή, Άννα Αδριανού, Σίλβια, Δημήτρης Ακινθινός, Πανταλόνε, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Ντοτόρος. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Έλλης Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκου Χανιώτη. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μπάκα.